Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε κοντά σας και σήμερα για περίπου 2 ώρες. Θέμα της εκπομπής μας, τα κλειστά πανεπιστήμια. Σε λίγο θα κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, κυρίως με φοιτητές, κυρίως με νέα παιδιά. Να πούμε ότι το Μετσόβιο και το Κάπο Διστριακό παραμένουν κλειστά. Ενδέχεται να επαναλειτουργήσουν από την άλλη εβδομάδα. Αυτές είναι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες του τελευταίου 24ωρου. Παραμένουν κλειστά εξαιτίας της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων. Εκατοντάδες φοιτητές είναι σε απόγνωση. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να χαθεί και το εξάμηνο. Κάποιοι άλλοι μεταπτυχιακοί δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις, να ορκιστούν. Υπάρχουν και τα παιδιά τα οποία βρίσκονται εδώ στην Αθήνα, από την ελληνική περιφέρεια, με γονείς οι οποίοι με πολύ μεγάλες δυσκολίες νοικιάζουν διαμερίσματα και πληρώνουν τα έξοδά τους χωρίς τα παιδιά να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Σε λίγο λοιπόν το θέμα αυτό θα το κουβεντιάσουμε στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα, αγαπητοί φίλοι, από την κακοκαιρία, καθώς αναμένεται να έχουμε επιδείνωση σε κάποιες περιοχές. Θα συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξη όπου βρίσκεται ο Ζήσης Μούσιος. Και αυτό είναι το ταξί, θα το δούμε τώρα. Είναι το ταξί το οποίο δέχθηκε από τον αέρα μία πινακίδα διαφημιστική και ένα σκέπαστρο το οποίο ήταν πάνω σε μία τετραόρυφη πολυκατοικία. Το πήρε ο αέρας και προσγειώθηκε πάνω στο ταξί στην οδό Ημιτού. Ευτυχώς τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νίμιτς. Όμως τα προβλήματα ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί, όταν είχαμε το πρώτο κύμα κακοκαιρίας που χτυπούσε την Αττική. Μία νταλίκα ντελάπαρε στην κάθοδο της Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα να κλείσει για περισσότερες από 2 ώρες η Εθνική Οδός. Η βροχή συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι και αυτή την ώρα σε πολλά σημεία της Αττικής. Κύριο χαρακτηριστικό η δυνατή άνεμη. Περισσότερες από 40 κλήσεις έχουν δεχθεί οι πυροσβέστες για να αντλήσουν ύδατα αλλά και να απομακρύνουν πεσμένα δέντρα και αντικείμενα που έχουν πέσει στον δρόμο. Ενώ σύμφωνα με το τελευταίο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία θα συνεχιστεί στην Αττική, στην Εύβοια και τις Κυκλάδες μέχρι και το πρωί της Πέμπτης, δηλαδή μέχρι και αύριο το πρωί, ενώ Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Νησιά, Κρήτη και Δωδεκάνησα θα πάμε και μέχρι την Παρασκευή. Αυτό να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι για την επιδείνωση αυτή του καιρού. Μάλιστα. Ζήση, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Να δούμε και τι γίνεται με την κατάσταση υγείας του άτυχου οδηγού. Νομίζω έχει μιλήσει στην εκπομπή η μητέρα του οδηγού. Εκείνο που δοξάζω το Θεό και λέω ευχαριστώ που δεν σκοτώθηκε, που δεν σκοτώθηκε. Ευτυχώς δεν είχε και πελάτη μέσα. Διαφορετικά ο πελάτης, γιατί όπως χτύπησε το πίσω μέρος, είχε σκοτωθεί. Και έφυγε η πινακίδα από ύψος 10 μέτρων, ολόκληρη σιδεριά, και πήγε, χτύπησε πάνω στα καλώδια του τρόλεϊ και μετά έπεσε στο αυτοκίνητο. Διαφορετικά θα είχε διαλυθεί τελείως το αυτοκίνητο. Όπως και τώρα είναι κατεστραμμένο. Ποιος κάλεσε το 166? Πίσω του ακριβώς ερχόταν ένας συναδελφός του. Ταξί δηλαδή, πίσω από εκείνον. Και σταμάτησε να τον βγάλει έξω και έτυχε. Δηλαδή πήρε το τηλέφωνο του γιού μου και πήρε τηλέφωνο εμένα. Και με ειδοποίησε εκείνος. Και μου είπε ότι τον βοήθησε, τον έβγαλε το ταξί έξω. Καλέσανε το ασθενοφόρο και τον πήρε. Αλλά δόξα τω Θεώ δεν έχει σπασίματα, δεν έχει αυτά. Το μόνο που πονάει παντού από το βροντοχτύπημα. Και έχει και μία μερική απώλεια μνήμης. Ναι, δεν θυμάται τίποτα. Μέχρι στιγμής δεν θυμάται τίποτα. Και εμένα, βέβαια με αναγνώρισε, μου λέει μαμά, αλλά πώς ήρθες, ποιος σε ειδοποίησε, ποιος σε έκανε. Οι φίλοι του, ποιος σου το είπε και τι έκανε και πού πήγες. Ας πούμε, δεν θυμάται από λίτος τίποτε μέχρι στιγμής. Αλλά οι γιατροί, όπως με καθησύχασαν τουλάχιστον,
Μου λένε ότι είναι από το σοκ που πέρασε και γι' αυτό λέει δεν θυμάται και θα επανέλθει και η μνήμη του. Λοιπόν, θα αφήσουμε το θέμα της κακοκαιρίας και θα δούμε ποια είναι τα νεότερα για την τρομοκρατική επίθεση που δέχτηκαν μέλη της Χρυσής Αυγής και να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Ο Γιώργος Χρυσόμπουλος είναι κοντά μας. Δεν θα δούμε το περιβόητο βίντεο που συζητήθηκε από χθες της δολοφονίας των τεσσάρων μπροστά στην κάμερα. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο στο διαδίκτυο, προβλήθηκε και από τηλεοπτικά μέσα εχθές. Εμείς δεν θα το προβάλλουμε εκπομπή. Εκτός του ότι προβάλλεται μεσημέρι και οι σκηνές είναι εξαιρετικά βίαιες, παρακολουθούν και παιδιά, υπάρχει και πολύ σοβαρή αντίδραση από την οικογένεια του ενός νεκρού, του Φουντούλη. Σεβόμενοι λοιπόν τον πόνο τους, δεν θα προβάλλουμε το συγκεκριμένο βίντεο. Υπάρχουν όμως πληροφορίες για τον εκτελεστή, για τον δράστη, που ίσως να είναι παλιός γνώριμος της αστυνομίας. Και πώς το κατάλαβαν αυτό, Γιώργο? Ακριβώς αυτό προέκυψε από το βίντεο που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας. Είναι ο νεαρός, ο οποίος έχει το κράνος, το λευκό κράνος, βρίσκεται ακριβώς πίσω, όπως βλέπουμε, είναι ο δεύτερος από τους δύο δράστες που φεύγει. Εκεί λοιπόν οι αστυνομικοί, αναλύοντας το βίντεο, διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος αυτός κουτσένει. Τώρα, ίσως να το δούμε λίγο καλύτερα, φαίνεται ότι έχει μια δυσκολία στο περπάτημα. Έχουν καταλήξει αστυνομικοί σε μια ομάδα υπόπτων, άτομα τα οποία κατά το παρελθόν είχαν απασχολήσει στις αρχές, είτε για δράση, για συμμετοχή σε ομάδες αναρχικών, είτε άτομα τα οποία είχαν απασχολήσει τις αρχές για τρομοκρατικές ενέργειες. Έχει κλείσει ο κύκλος των υπόπτων σε συγκεκριμένα πρόσωπα, 3-4 άτομα, τα οποία πιθανολογείται βάσει του τρόπου που από αυτή τη στιγμή βλέπουμε να τρέχει ο νεαρός, ότι ίσως να είναι ένας από αυτούς. Έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό τους και να κληθούν να δώσουν κατάθεση, που ήταν εκείνο το βράδυ της επίθεσης, της Παρασκευής δηλαδή, που μας πέρασε. Άρα εδώ δεν μιλάνε για έναν επαγγελματία εκτελεστή, διότι μέχρι τώρα πληροφορίες ή οι πρώτες έστω πληροφορίες συνηγορούσαν στο ότι πρόκειται για κάποιον επαγγελματία και μιλούσαν για συνεργασία της εγχώριας τρομοκρατίας με το ποινικό. Έλεγαν λοιπόν ότι μάλλον έχουν συνεργαστεί με κάποιον ποινικό, ο οποίος πήγε και εκτέλεσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, η αστυνομία εκτιμά ότι είναι κάποιος ενδεχομένως παλιός γνώριμος της αστυνομίας, ο οποίος να προέρχεται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, αυτό διαρρέει η αστυνομία δηλαδή, και ο οποίος δεν έχει να κάνει με το ποινικό, ότι δεν είναι ποινικός. Έτσι ακριβώς είναι. Πιθανολογείται ότι προφανώς πιθανόν ο δράστης να έρχεται από τον χώρο που αναφέρεις εσύ. Βέβαια, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αναφέρουμε τώρα ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών, όλοι τους, μάλλον η πλειοψηφία, οι τρεις από τους τέσσερις, έχουν εμπλακεί σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Έχουν ερευνηθεί μάλλον από τις αρχές για πολύ σοβαρά περιστατικά. Θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι δυνατό κάποιος από αυτούς να τράβηξε το πιστόλι και να σκότωσε ψυχρό, όπως έγινε στην περίπτωση της συγκεκριμένη εδώ στο Νέο Ηράκλειο. Ένας από αυτούς έχει το σθένος να το πράξει. Ναι, αλλά λένε ότι η δολοφονία δείχνει πάθος, δείχνει εμπάθεια. Δεν είναι ο εκτελεστής ο ψυχρός, ο ποινικός, ο οποίος θα φυλακτεί, δεν θα πάει σε ώρα που η γειτονιά σφίζει από ζωή, δεν θα ρισκάρει, θα πάει νύχτα, θα λειτουργήσει αλλιώς. Η αστυνομία εκτιμά ότι είναι ενδεχομένως κάποιος παλιός της γνώριμος. Έτσι ακριβώς. Έτσι θεωρούν τουλάχιστον. Αυτό δείχνει η ανάλυση των μέχρι τώρα στοιχείων. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, αλλά όπως ανέφερες και εσύ, αυτές είναι οι αναλύσεις. Εκεί οδηγείται, εκεί κατευθύνεται η σκέψη των αστυνομικών. Βέβαια, τους προβληματίζει το γεγονός πως βάλαν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια δυσκολία στο περπάτημα και είναι εμφανής στο βίντεο που δείχνουμε συνέχεια. Πως επέλεξαν αυτός ο άνθρωπος να πάει, γιατί σε μια δύσκολη στιγμή ίσως να μην μπορούσε να αντιδράσει σωστά. Αυτά βέβαια κανείς δεν μπορεί να τα πει με σιγουριά. Οι αστυνομικοί κατευθύνονται, προσανατολίζονται σε αυτά που είπες εσύ νωρίτερα, ότι υπάρχει μια σύμπραξη ίσως ή μια συνεργασία κάποιων ανθρώπων της νύχτας με ανθρώπους του αναρχικού το λιγότερο χώρου και έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, αναζητούν αυτά τα άτομα για να δώσουν κατάθεση, να δούνε πού ήταν εκείνο το βράδυ. Μάλιστα. Και να μήπως καταφέρουν να βγάλουν την άκρη στην ποινική συμπόρωση. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, το θέμα των πανεπιστημίων είναι το θέμα μας σήμερα και σε αυτό θα πάμε γρήγορα, αγαπητοί φίλοι. Γι' αυτό θα σας αναφέρω το δώρο του διαγωνισμού. Είναι ένα γραφείο
Ένα γραφείο για όλες τις ηλικίες. Φοιτητικό γραφείο, μιας και έχουμε τη σημερινή εκπομπή σήμερα. Νεανικό γραφείο. Ένα γραφείο λοιπόν είναι το σημερινό μας δώρο, μαζί με τα μετρητά τα οποία θα τα δώσουμε την Παρασκευή. Θα σας δώσω τα τηλέφωνα για το γραφείο και θα σας δώσω και όλα τα στοιχεία. Είναι ένα σετ γραφείου της εταιρείας Μοντέκο. Το χαλί που βλέπετε είναι της εταιρείας Βιοκαρπέτ. Και εκτός από το γραφείο, το χαλί, όπως το βλέπετε, είναι και τα ράφια μαζί και η καρέκλα, είναι όλο μαζί. Εκτός από τα διακοσμητικά, όλα τα υπόλοιπα εντάσσονται στο δώρο, αγαπητοί φίλοι. Και η καρέκλα, επαναλαμβάνω, το γραφείο, τα ράφια και το χαλί. Όπως το βλέπετε, λοιπόν, αυτό το γραφείο θα γίνει δικό σας, μαζί με 5.000 ευρώ μετρητά, τα οποία θα τα δώσουμε την Παρασκευή, αλλά με αυτό το τηλεφώνημα τα διεκδικείτε, ο πιο γρήγορος τα κερδίζει, 901-600-45-45, αγαπητοί φίλοι. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, εγώ μία καλησπέρα θα προλάβω να πω στους καλεσμένους της εκπομπής, ξεκινώντας με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Παναγιωτάκη, τον κύριο Γιώργο Παναγιωτάκη, που να ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Χαρά και υποχρέωσή μου, ιδιαίτερα όταν γνωρίζω ότι στη συζήτηση θα υπάρχουν και φοιτητές και νομίζω ότι μόνο κέρδος έχουμε να κάνουμε συζητώντας μαζί τους. Η κυρία Αρετή Σιδηροκαστρίτου, συνάδελφος δημοσιογράφος, η οποία θα με βοηθήσει. Ασυζητητή. Και θα με στηρίξει έτσι σε αυτή την ξεχωριστή συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα. Και θα περάσω εδώ, διότι η κεντρική, μου επιτρέπετε, κύριε Πρίτανη, κεντρική καλεσμένη τα παιδιά σήμερα, έτσι. Να πούμε ότι κοντά μας έχουμε φοιτητές, καλώς ήρθατε. Και έχουμε και διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι απεργούν από το Μετσόβιο και από το Καποδιστριακό. Όπως επίσης έχουμε και διδακτικό προσωπικό. Όλοι οι κύριοι που θα σας τους συστήσω και κυρίες σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, θα μας πούν τις απόψεις τους για ένα θέμα τόσο φλέγον όσο τα κλειστά πανεπιστήμια. Προτείνω το εξής. Προτείνω να δούμε ένα βίντεο που μιλάνε τα παιδιά, μιλάνε οι φοιτητές. Να ακούσουμε πρώτα αυτούς και μετά απεργούς και τον κύριο Πρίτανη ή το Υπουργείο. Σε λίγο θα ακούσουμε και την άποψη του Υπουργείου. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τα παιδιά. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα τη δική μας εκπομπή. Πανεπιστημιούπολη Αθηνών. Εδώ φιλοξενούνται χιλιάδες φοιτητές καθημερινά. Όπως είναι γνωστό, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι κλειστά λόγω της απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων. Έτσι, η ζωή εδώ μοιάζει να έχει σταματήσει. Ανάμεσα στους άδειους δρόμους και στα στολισμένα με γκράφιτι κτίρια κυκλοφορούν ελάχιστοι. Είναι αυτοί που ζουν εδώ. Στις εστίες του Πανεπιστημίου φιλοξενούνται περισσότεροι από 500 φοιτητές. Είναι παιδιά από την επαρχία, ανάμεσά τους και κάποιοι αλλοδαποί που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζουν έξω από το Πανεπιστήμιο. Αυτές είναι οι παλιές φοιτητικές εστίες. Οι εστίες από τις οποίες πέρασαν χιλιάδες φοιτητές εδώ και χρόνια. Τσιμεντένια τεράστια κτίρια. Από μακριά βλέπεις πολύχρωμα κουτάκια. Η μπουκάδα κρεμασμένη στα σκοινιά. Μπουκάλια με νερό στα μπαλκόνια για να διέχουν τα περιστέρια που λερώνουν. Το κτίριο, παρά τις συνεχείς επισκευές για τα βαψίματα, δεν κρύβει την ηλικία του. Τεράστιοι σκοτεινοί διάδρομοι, κοινές τουαλέτες, δεκάδες πόρτες που αντιστοιχούν σε μικρά διαμερισματάκια. Αν και θυμίζουν, περισσότερο κελιά. Μέσα στα ελάχιστα τετραγωνικά που του αναλογούν, ζει εδώ και ο Χρήστος μαζί με το σκύλο του τον Αρτέμι. Με καταγωγή από τα Ιωάννινα, το να κοιμάται στην εστία και να τρέφεται στη λέσχη ήταν για αυτόν μονόδρομος. Πώς είναι η ζωή εδώ στην εστία? Είναι λίγο δύσκολη από άποψη οι κοινόχρηστες τουαλέτες. Είναι δύσκολο να συνηθίσει κάποιος. Από άποψη στο καλοκαίρι έχουμε πολλές κατσαρίδες. Είναι κάπως όλο το θέμα, δεν έχει ηχομόνωση καλή το κτίριο. Από άποψη καθαριότητας, οι καθαρίστρες περνάνε πολύ συχνά, μπορώ να πω. Δεν έχουμε παράπονα από αυτό. Είναι
είναι για σένα μια λύση το να μένεις εδώ. Οι γονείς σου θα μπορούσαν να σε υποστηρίζουν να έμενες έξω? Όχι, δεν θα μπορούσαν γιατί η μητέρα μου δεν πληρώνεται στάνταρ. Είχε 8 μήνες να πληρωθεί. Παράδειγμα από την κλινική που δουλεύει, πάνω στα Γιάννηνα. Και όντως είναι μια λύση στο να μένεις εδώ πέρα από τη στιγμή που σου παρέχουν έστω τα βασικά έτσι όπως τα παρέχουν. Φοβόμαστε μην κλείσει το εστιατόριο που δεν θα το θέλει κανένας. Αυτό. Και άμα κλείσει το εστιατόριο, πολλά παιδιά δεν θα έχουν δυνατότητα να σπουδάσουν εδώ πέρα γιατί είμαστε όλα τα παιδιά με πολύ λίγα λεφτά που μας θέλουν οι γονείς μας. Με πόσα λεφτά δεν πιάζεις το μήνα περίπου? Εγώ με 150 ευρώ. Τα περισσότερα παιδιά στην εστία. 150 ευρώ το μήνα, ε. Ναι. Να φανταστώ ότι δεν κάνετε και πολλά έτσι. Όχι. Όχι, όχι. Άντε το πολύ έναν δυο καφέδες την εβδομάδα, άντε για ένα Σάββατο έξω το πέρασε τη σπουράδια. Δεν λυπάω. Αυτή είναι η Λέσχη, το εστιατόριο του Πανεπιστημίου. Ο κοινός τόπος συνάντησης αυτών που ζουν στις εστίες με αυτούς που ζουν έξω. Αν και κλειστό το Πανεπιστήμιο, ο κόσμος πολλής. Παστίτσιο, μπιφτέκια με ρύζι, σούπα, σαλάτα και φρούτο. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 2 χρόνια μια πολύ σημαντική αύξηση. Και δεν είναι μόνο σε συγκεκριμένα φαγητά, είναι σε όλα τα φαγητά. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα ότι συνήθως οι φοιτητές όταν είχε λαδερό ή ψάρι δεν ερχόντουσαν να φάνε. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως έχει παρατηρηθεί ότι ναι, θα φάω και το ψάρι, θα φάω και το λαδερό. Είναι δείγμα της κρίσης, πιστεύω, που περνάμε όλοι μας. Και το φαγητό που παίρνω στον τώρα είναι καλό, αρκετά καλό. Mm-hmm. Και επίσης δεν υπάρχουν πολλά χρήματα για να χαλάμε στα κυλικιά κλπ. Και είναι μια χαρά εδώ πέρα, πιστεύω. Έρχονται περισσότερο κόσμο πια στη Λέσχη. Ναι, ναι, ναι. Γεμίζει. Κάθε μεσημέρι. Είναι χαμός. Είναι χαμός. Στα τραπέζια με τους φοιτητές η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από τη ζωή στο πανεπιστήμιο. Μαθήματα, εργασίες, παράξενοι και αυστηροί καθηγητές, καταλήψεις, σχέδια για το μέλλον μετά το πτυχίο. Τι θα γίνει όμως με τις εξετάσεις του εξαμήνου? Κυμάπτυσά μου και νοικιάζουμε και είναι λίγο περίεργη η κατάσταση γιατί είναι οι γονείς μου και πληρώνουν και παραπονιούνται, δεν ξέρουν τι γίνεται. Πιστεύεις θα το χάσετε το εξαμήνου? Φοβάμαι ότι θα το χάσουμε. Ελπίζω πάντως αν το χάσουμε να έχει βγει κάτι από αυτό και να μην το χάσουμε έτσι τσάμπου. Πανεπιστήμια. Εντάξει, καλά είναι οι συνθήκες. Τώρα έχουμε απεργία και αυτά, καταλήψεις και αυτά. Δυσκολεύομαστε, αλλά θα συνεχίζουμε αυτό, λέω. Είναι άχαρο και άσχημο να βρίσκεσαι σε μια ερημωμένη πολιτεία. Θλίβεσαι ακόμα περισσότερο όταν ξέρεις πως αυτός ο χώρος είναι πανεπιστήμιο. Ένας χώρος που έπρεπε να σφίζει από ζωή, ελπίδες και όνειρα. Οι φοιτητές το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να περιμένουν και να ελπίζουν πως σύντομα θα βρίσκονται εκεί που ανήκουν, στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Θα συνδεθούμε όμως πρώτα με το Υπουργείο Παιδείας, γιατί με ενημερώνω ότι υπάρχει είδηση. Υπάρχει είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Κοντά μας είναι ο κύριος Θανάσης Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ναι, δεν ακούγεται. Μας ακούτε τώρα, κύριε ναι. Κυριαζή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Υπάρχει είδηση. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι κατατέθηκε αγωγή εναντίον των διοικητικών υπαλλήλων. Καλησπέρα σας, κυρία Στεφανίδου. Ναι, θέλω να σας πω ότι πριν από λίγο ο Υπουργός Παιδείας, σχεδόν μια εβδομάδα μετά που κάλεσε τους πριτάνης των δύο πανεπιστημίων, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, σε όλες τις ενέργειες που τους δίνει ο νόμος για να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Και επειδή οι πριτάνης δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση αυτή του Υπουργού, ο Υπουργός Παιδείας κατέθεσε αγωγή ενώπιον του αρμοδίου πρωτοδικείου προκειμένου να αναγνωριστεί η απεργία τους ως παράνομη και καταχρηστική για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα ιδρύματα. Πάντως, ο αέρας ο οποίος φυσάει γενικότερα μεταξύ, από χθες ειδικότερα, μεταξύ Συγκλήτου και Υπουργείου είναι αρκετά ψυχρός. Κοιτάξτε,
ψυχρός με ποια έννοια. Εννοείται την απόφαση της Συνόδου των Πριτάνων. Ακριβώς. Επιρρύπτουν ευθύνες στο Υπουργείο για την κατάσταση, για τα κλειστά πανεπιστήμια. Κοιτάξτε, οι Πριτάνες μπορεί να λένε ότι φταίει το Υπουργείο, αλλά θα πρέπει και οι Πριτάνες αυτό το οποίο έχουν το αυτοδιοίκητο, το οποίο επικαλούνται συνεχώς, να το εξαντλήσουν. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι θέλουμε αυτοδιοίκητο καταβούληση, απλώς το αυτοδιοίκητο όταν έχουμε ή έχουμε το αυτοδιοίκητο δεν το έχουμε. Δεν μπορεί δηλαδή όπου δεν μπορούν κάτι να κάνουν φταίει το Υπουργείο ή όπου δεν θέλουν. Εγώ καταλαβαίνω τους Πριτάνες, γιατί καταλαβαίνω ότι και αυτοί έχουν πίεση και εσωτερική, καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι θα πρέπει και οι διοικήσεις των Ιδρυμάτων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Εκείνο το οποίο το Υπουργείο ενδιαφέρεται είναι να είναι ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνω πολύ καλά επίσης ότι μπορεί να έχουν το οποιοδήποτε δίκιο ή άδικο οι διοικητικοί υπάλληλοι. Καταλαβαίνω ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δεν μπορούμε όμως μια ομάδα διοικητικών υπαλλήλων να κρατάει κλειστά τα πανεπιστήμια, να μην μπορούν να γίνουν εξετάσεις, να μην μπορούν να γίνουν μαθήματα, να μην μπορεί να κινούμαστε με μια τέτοια κίνηση προς άλλες κοινωνικές ομάδες. Ναι, το δίκαιο να το διεκδικήσουμε, αλλά όχι εις βάρος άλλων κοινωνικών ομάδων. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση του θέματος? Ένα πρώτο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι ότι είναι βέβαια μια λύση αυτή με την έννοια της άγριας επίλυσης ενός γόρου ελκτισμού, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και η καλύτερη, καθώς προσωπικά πιστεύω ότι τα μεγάλα προβλήματα της παιδείας πρέπει να λύνονται με διάλογο. Και θεωρώ λάθος από τον συνάδελφο, δεν είναι απλώς Γενικός Γραμματέας, είναι και συνάδελφος, ο κύριος Χιριαζής, και λέω ότι το να επικαλούμαστε επιλεκτικά το αυτοδιοίκητο το θεωρώ λίγο λάθος. Γιατί τι αυτοδιοίκητο υπάρχει όταν εμείς στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου έχουμε πει ότι δεν μας περισσεύουν διοικητικοί υπάλληλοι και στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου μεσαγωγικά αυτή τη φορά το Υπουργείο κρίνει ότι μας περισσεύουν και μας παίρνει. Το λέω αυτό για να πω ότι και το αυτοδιοίκητο ή θα το τηρούμε ή δεν θα το τηρούμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα πρέπει μέσα από διαδικασίες, κατά τη γνώμη μου διάλογο, τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν. Καθώς πράγματι τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί, ειδικά στα δύο μεγάλα πανεπιστήμια των Αθηνών, το Καποδιστριακό και το Μεσόβιο, είναι προβλήματα που σύντομα υπάρχει κίνδυνος να είναι μη αντιστρεπτά. Απειλούν και το κύρος των πανεπιστημίων. Δεν είναι μόνο το θέμα προγράμματα, των παιδιών. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Κατατεθεί λοιπόν αγωγή ενάντιόν σας. Θα ξεκινήσω από το Καποδιστριακό. Ένα λεπτό να φέρω τα χαρτιά μου, γιατί θα άφησα εδώ. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Νάνση Μιχοπούλου, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού Καποδιστριακού. Καλησπέρα. Αγωγή. Πριν φτάσουμε στην αγωγή, να πούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και είμαστε 9 εβδομάδες κλειστά. Και γιατί είμαστε κλειστά. Mm-hmm. Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσα στο καλοκαίρι αποφάσισε την διαθεσιμότητα 1.349 διοικητικών υπαλλήλων. Mm-hmm. Παίρνοντας όμως με το Διέρη και Βασίλευε από 8 μόνο πανεπιστήμια και μάλιστα τα μεγάλα πανεπιστήμια που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μάλιστα συγκεκριμένα από το Καποδιστριακό και από το Μετσόβιο, 498 από το Καποδιστριακό και 399 από το Μετσόβιο. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και το Μετσόβιο, δεν θέλω να μιλήσω, θα μιλήσει συνάδελφος γι' αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει το Καποδιστριακό με 500 περίπου υπαλλήλους λιγότερους, διοικητικούς υπαλλήλους. Δηλαδή, το Καποδιστριακό και να θέλει να είναι ανοιχτό, θα κλείσει στο Διηνεκές.
Γιατί θα κλείσουν υπηρεσίες όπως οι βιβλιοθήκες, τα εργαστήρια, τα μουσεία, υπηρεσίες που είναι για τη σύντηση και τη στέγαση υπεύθυνες και για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών. Και άλλες τέτοιες υπηρεσίες. Mm-hmm. Σε τμήμα δηλαδή 14 υπαλλήλων μπορεί να μείνουν και δύο υπάλληλοι, οι οποίοι δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο. Κύριε Γενικέ, μας ακούτε? Ναι, ναι. Ακούσατε, θα κλείσει το Καποδιστριακό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι κι αλλιώς θα κλείσει. Η διοικητική υπάλληλοι, με τόσους λιγότερους. Κοιτάξτε, ούτε το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θα κλείσει, ούτε το Μετσόβιο θα κλείσει εξαιτίας αυτών το οποίο ισχυρίζεται η πρόεδρος του Συλλόγου. Και το λέω αυτό γιατί και αυτά τα οποία έχουμε δει και ο τρόπος με τον οποίο έχουμε επιλέξει το προσωπικό είναι τέτοιος ώστε δεν θα μπορέσει να κλείσει. Για να πω και κάτι άλλο. Εμείς ζητήσαμε κατ' επανάληψη από το καλοκαίρι, από τα πανεπιστήμια, να μας υποδείξουν, να μας δώσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης, να μας αξιολογήσουν τα άτομα, να μας πούνε ποιοι περισσεύουν, πού περισσεύουν. Και δεν είχαμε τίποτα από αυτά. Ανταυτού κλείσαν τα πανεπιστήμια και δεν δώσαν ούτε καν φακέλους, δεν δώσαν ούτε καν αξιολόγηση. Δεν ψεύδεται. Ακριβώς. 13 Σεπτεμβρίου. Να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Είχε την έκθεση αξιολόγησης. Να ολοκληρώσω. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν μπορεί να μας λέει ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών θα κλείσει τη στιγμή κατά την οποία αρμόδιοι μέσα από τα πανεπιστήμια, από το ίδιο πανεπιστήμιο, ισχυρίζονται ότι περισσεύει κόσμος. Με διάφορα έγγραφα τα οποία έχουν αποσταλεί. Δεν νομίζουμε ότι θα κλείσει το Πανεπιστήμιο. Μια καλύτερη ανακατανομή του προσωπικού θα μπορέσει να γίνει. Να μιλήσουμε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Κυριαζή. Είναι η κυρία Ζάχου. Είναι από η πρόεδρος της Συλλόγου του Μετσόβιου, των υπαλλήλων του Μετσόβιου. Ακούσαμε ότι είπατε πριν από λίγο στη συνάδελφο από το ΕΚΠΑ ότι δεν θα κλείσει το Πανεπιστήμιο γιατί έχετε κάνει σωστή αξιολόγηση και υπάρχει το προσωπικό που θα μείνει, το οποίο θα μπορέσει να το λειτουργήσει. Εγώ λοιπόν θα μιλήσω για το Πολυτεχνείο και θα πω ότι φεύγουμε 399 συνάδελφοι και το Πολυτεχνείο θα μείνει κατά 45% λιγότερο. Οι συνάδελφοι που φεύγουν είναι το αμιγώς διοικητικό προσωπικό. Αυτοί που μένουν είναι οι μηχανικοί. Οι μηχανικοί λοιπόν θα κάνουν τη διοικητική δουλειά. Αυτό δεν μας δώσατε ποτέ μια σαφή απάντηση, ούτε στην έκθεση αιτιολόγηση την οποία καταθέσατε. Να συμπληρώσω το ερώτημα. Όχι, ένα λεπτό. Ένα ερώτημα. Όχι, θα ακούσω όλα τα ερωτήματα. Είναι παρόμοιο, ακριβώς. Ναι. Θα ήθελα να απαντήσω. Να μας πει πώς θα λειτουργήσει το Ίδρυμα μόνο με μηχανικούς. Εγώ θέλω. Δηλαδή για το Πολυτεχνείο συγκεκριμένα, θέλω να μου δώσετε μία απάντηση πώς θα λειτουργήσει το Ίδρυμα μόνο με μηχανικούς. Ερευνητές. Θα αφήσουν δηλαδή τα ερευνητικά προγράμματα και το διδακτικό τους έργο που κάνουν και θα πάνε να κάνουν διοίκηση, πρωτόκολλο, μισθοδοσία, μέρημνα, βιβλιοθήκη. Ακούστε, να σας πω κάτι. Αυτοί όλοι, τους οποίους αναφέρετε, εμείς ξέρουμε ότι το Πολυτεχνείο έχει 850 διοικητικούς υπαλλήλους. Αν τώρα εσείς από αυτούς διοικητικούς υπαλλήλους χρησιμοποιείτε για άλλες δουλειές εκτός διοικητικής, αυτό δεν είναι θέμα του Υπουργείου. Εμείς έχουμε, σύμφωνα με τα χαρτιά που μας στείλατε, 850 διοικητικούς υπαλλήλους. Οι φοιτητές πόσοι είναι στο Μετσόβιο? Διοικητικούς υπαλλήλους. Οι φοιτητές, λέω, πόσοι είναι στο Μετσόβιο? 20.000, 20.000 πάνω από 20.000. Και αν πάμε με βάση τον κόσμο στάνταρ, επειδή είπατε πριν από λίγο ότι ποτέ δεν σας δώσαμε αξιολόγηση. Ζητήθηκε από το Υπουργείο και δεν σας δόθηκε αξιολόγηση. Το Πολυτεχνείο έχει καταθέσει οργανισμό πριν από 2 χρόνια, τον οποίο μπήκε κατευθείαν στο σιρτάρι στις καλένδες. Όχι καθόλου. Μισό λεπτό. Καταθέσατε οργανισμό, ναι. Καταθέσατε εσωτερικό κανονισμό όπως και όλα τα άλλα ιδρύματα. Και το μόνο που κάνατε πριν 2 χρόνια, πριν από 1 χρόνο συγκεκριμένα, μας δώσατε το τι αλλαγές γίνονται σύμφωνα με τις καταργούμενες θέσεις. Το 2011 το καταθέσαμε. Και όταν ζητήθηκε η αξιολόγηση, από όλα τα πανεπιστήμια, έγινε αξιολόγηση και από το ΕΚΠΑ και από το MEP. Mm-hmm. Αυτό που έδειχνε λοιπόν η αξιολόγηση ήταν ότι ελείπει προσωπικό στα πανεπιστήμια. Επειδή θέλατε να μας πάτε βάσει των διεθνών στάνταρ, γι' αυτό το λέω. Βάσει λοιπόν αυτών που μας δώσατε στα ξένα πανεπιστήμια, στο μικρότερο θα πω εγώ, υπάρχουν 10 διοικητικοί υπάλληλοι ανά 100 φοιτητές. Εμείς αυτή τη στιγμή, κύριε Κυριαζή, ξέρετε πόσο είμαστε. Χωρίς αυτούς που έχετε, εάν λειτουργήσω το πανεπιστήμιο κανονικά. 5,5. Δεν ακούγεται. Δεν ακούτε. Και 600 ακόμα για το ΕΚΠΑ. Παραπάνω. Είμαστε στο 5,5 αυτή τη στιγμή.
Και με τους 400 που φεύγουν από το ΕΚΠΑ και τους 500 θα πάμε στο 3. Το... Άρα ποια διεθνή στάνταρ μιλάμε. Ενώ το ΕΚΠΑ είναι στο 1,25. Υπάρχει όμως εδώ ένα ζήτημα. 43. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα το οποίο το θέτει ένα ευρύ κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και του φοιτητικού κόσμου και των Πριτάνεων, να ξεκινήσω από τους Πριτάνης, ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και να λυθούν, αλλά με ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Ακούω. Και με διάλογο. Με ανοιχτά τα πανεπιστήμια. Όχι με κλειστά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, δεν μπορεί το πρόβλημα αυτό να μετακυλίεται στα παιδιά. Να πω κάτι. Μου επιτρέπετε ένα ερώτημα για το κύριο Χρειαζής και μια ανακρίβεια. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε ερωτήσεις στα παιδιά. Τα οποία είναι εδώ. Δώστε μου μισό λεπτό. Εγώ τι προτιμούν οι φοιτητές? Να χάσουν ένα εξάμηνο ή να υποβαθμιστεί η ποιότητα των σπουδών τους, της παρεχόμενης παιδείας και η απαξίωση των πτυχίων τους? Νομίζω ότι είναι εδώ για να απαντήσουν και θα ήθελα την απάντηση των φοιτητών σε αυτό. Συγγνώμη, δεν είναι να θέλω να λέμε να χάσουν οι φοιτητές εξάμηνο. Δεν είναι να χάσουν ούτε ώρα οι φοιτητές. Είναι λάθος αυτό το οποίο λέγεται. Δεν είμαστε υπέτειοι όμως, εμείς. Είναι λάθος. Να λέμε ότι θα χάσουν οι φοιτητές εξάμηνο. Εγώ θέλω ένα ερώτημα να απαντήσει. Πολύ συγκεκριμένο. Μισό λεπτό. Να απαντήσουν. Ζητήσατε να απαντήσουν κάτι οι φοιτητές. Να το πάμε βήμα-βήμα. Πάμε λοιπόν να απαντήσουν. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βασίλη Σακελάρη. Ναι. Ετέθη ένα ερώτημα λοιπόν. Ωραία. Πιστεύω ότι δεν είναι, ότι αυτά τα ερωτήματα είναι καθαρά εκβιαστικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ακούσαμε μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει αν είναι σωστή η δίκαια, η διαθεσιμότητα, η κινητικότητα και έχουμε βάλει εντελώς στην άκρη το θέμα των ανοιχτών πανεπιστημίων. Όπως είπατε και εσείς, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει και μέσω του διαλόγου, αλλά και σε καμία περίπτωση να μην τίθεται το θέμα αν τα πανεπιστήμια θα είναι κλειστά ή ανοιχτά. Δεν μπορεί με το να κλείνεις το πανεπιστήμιο, δεν ενισχύει τη θέση σου ότι η διαθεσιμότητα ή η κινητικότητα ή οτιδήποτε άλλο είναι άδικο. Αυτό το υπερασπίζεσαι, το δίκαιο το δικό σου το υπερασπίζεις με το λόγο, με επιχειρήματα και με προτάσεις. Το να κλείσω ένα πανεπιστήμιο δείχνει, μπορεί να εκφράσει μόνο το αδιέξοδο στο οποίο έχει έρθει και την απόγνωση. Που πιστεύω, καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχουν περιέλθει πολλοί διοικητικοί υπάλληλοι. Ωστόσο, δεν ενισχύει, δεν είναι κάποιο επιχείρημα στο να πείσουν, ξέρω εγώ, το Υπουργείο ή οτιδήποτε άλλο. Απαντήσω. Θεωρώ ότι είναι ότι οι φοιτητές δυστυχώς βρίσκονται καθαρά στη μέση μιας κατάστασης και αυτή τη στιγμή βρίσκονται δέσμοι σε αυτή την πολύ άσχημη κατάσταση. Είτε έχουν την οικονομική άνεση να ανταπεξέλθουν, είτε όχι. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι το λεγόμενο ότι μόνο επειδή υπάρχει κρίση οι φοιτητές από την επαρχία δυσκολεύονται το ένα και το άλλο και να μην υπάρχει κρίση. Είναι αυτονόητο ότι έχουμε έρθει στο Πανεπιστήμιο για ένα και μόνο λόγο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Συν το ότι τώρα έχουμε κρίση και ενισχύεται αυτό το επιχείρημα ότι υπάρχουν φοιτητές και από την επαρχία και από εδώ που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μάλιστα. Να ακούσουμε και τον Θοδωρή, τον Κοντζαντή. Καλησπέρα. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, που είναι συσπήρωση φοιτητικών συλλόγων, επιτροπών αγώνα στα πανεπιστήμια. Επομένως, εκ μέρους και του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, αυτό που εμείς θέλουμε να πούμε είναι το εξής. Δηλαδή, διαφωνώ με τον συνάδελφο σε κάποια ζητήματα. Πρώτον, οι απολύσεις εργαζομένων αφορούν και τους ίδιους φοιτητές. Γιατί με τις απολύσεις αυτές, σε μια σειρά πανεπιστήμια, τεινάζονται στον αέρα η φοιτητική μέρημνα, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, η φύλαξη, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες, οι γραμματείες. Επομένως, μπαίνουν εμπόδια εκ των πραγμάτων στους φοιτητές για να σπουδάσουν. Ναι. Βέβαια, από εκεί και πέρα. Επειδή διάβαζα την απόφαση του Συμβουλίου του Καποδιστριακού σήμερα, που τα έχει βάλει με τον κύριο Πελεγκρίνη. Το διαβάσατε. Του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Του Καποδιστριακού. Έλεγε το Συμβούλιο ότι, ας πούμε, για τη φύλαξη θα πάρουμε ιδιωτική εταιρεία. Για τον καθαρισμό θα πάρουμε ιδιωτική εταιρεία. Έχει γίνει. Δηλαδή, αυτό δεν είναι απόδειξη όμως. Ότι αυτοί οι συνάδελφοι, λοιπόν, ότι είναι όταν λες ότι καταργώ όλους τους φύλακες, για παράδειγμα, το οποίο είναι και ψέμα αυτό που λέει ο κύριος Κυριαζής, δεν είναι δυνατόν να καταργείς όλους τους φύλακες, λες ότι θα μετακυλήσεις άλλους υπαλλήλους να κάνουν τη δουλειά του φύλακα.
καταργεί όλο τον κλαδοφυλάκο σε όλα τα πανεπιστήμια. Όταν λοιπόν λες ότι για αυτούς που καταργώ θα πάρω άλλους θέσεις στην ιδιωτική εταιρεία, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν, δεν είναι περισσευούμενοι, άρα κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο που πρέπει να το κάνει κάποιος άλλος. Αυτό είναι τους. Αυτό. Απλώς αυτό καταργεί αυτό. Το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει στο πανεπιστήμιο. Καταργεί το επιχείρημα. Λέει ότι εγώ θα το λειτουργήσω με άλλο τρόπο. Παράλληλα όμως. Εγώ θα το λειτουργήσω. Απλώς δεν θα έχω φύλακα έμιστο με συγκεκριμένο ωράριο κλπ. Θα έχω μια ιδιωτική εταιρεία και θα έρχεται να μου καθαρίζει το πανεπιστήμιο. Πρώτα και κυρία, αποδομεί το επιχείρημα του Υπουργείου ότι αυτός ο κόσμος είναι περισσευούμενος. Αν διώχνεις κάποιον και παίρνεις κάποιον άλλον που είναι συμβασιούχος, τότε δεν είναι περισσευούμενος. Τη δουλειά που κάνει την κάνει κάποιος άλλος και απλά εκεί που μέχρι χθες πλήρωνε το δημόσιο λογιστικό, αύριο θα κονομάει ένας εργολάβος. Δηλαδή πρέπει αυτό πρόκειται. Κάνει με άλλους όρους και άλλες τιμές. Πάντως δεν είναι περισσευούμενος. Γιατί για τον περισσευούμενο το χρειάζεται να βάλεις κάποιον άλλο θέση. Το κάνει, λειτουργώντας σαν ιδιωτική επιχείρηση. Άρα, λέει λοιπόν, ότι εγώ θα ρίξω το κόστος, δεν θα κρατήσω το φύλακα τον έμιστο, ο οποίος θα έρθει ένα οκτάωρο και θα του δώσω τόσα μένσιμα κλπ. Θα πάρω μια ιδιωτική εταιρεία και θα ρίξω το κόστος στην υπηρεσία. Αυτό λέει. Άρα το επιχείρημα του Υπουργείου είναι περισσευούμενος, πάει άπατο. Δεν είναι περισσευούμενος, θέλει πιο φτηνό υπάλληλο στη θέση του. Όχι, είναι περισσευούμενος λοιπόν. Και ιδιώτη. Άρα είναι έτσι, κύριε Κυριαζή, μας παρακολουθείτε ή θέλετε να σας αποδεσμεύσουμε? Όχι, γιατί θα απαντήσω και μετά θα αποδεσμευτώ, γιατί έχω και μια υποχρέωση. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Αυτή τη στιγμή, αν δούμε τα πανεπιστήμια τα περισσότερα, και ας πάρουμε στο Καποδιστριακό, η καθαριότητα, ναι, μεν λέει ότι έχω κάποιες καθαρίστριες, κάποιο προσωπικό, αλλά έχει αναθέσει και σε ιδιωτική επιχείρηση. Δεν είναι λοιπόν, δεν είναι τώρα θα πάρει ιδιωτική επιχείρηση. Έχει ιδιωτική επιχείρηση μέσα. Δεν αρκούν. Όπως επίσης και φύλαξη έχει ιδιωτικές τα πανεπιστήμια. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο να μας λένε ότι είναι πρωτόγνωρο ή ότι το πάμε στην ιδιωτική επιχείρηση. Υπάρχουν. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να πω, κυρία Στεφανίδου. Δεν απάντησε όμως, κυρία Στεφανίδου, σε καμία από τις ερωτήσεις που θέσαμε. Δεν απάντησε ο κύριος Κυριαζή. Εμείς έχουμε ζητήσει από τον κύριο Κυριαζή να κάνει μια παρέμβαση, να μεταφέρει την άποψη του Υπουργείου. Είναι άλλωστε και μακριά, έχει και ένα ραντεβού και τον παρακαλέσαμε να μας αφιερώσει λίγο χρόνο. Σας ευχαριστούμε. Αν μπορούμε να ακούσουμε μόνο τη μέρα, ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Πρίτανη, θα σας δώσω το λόγο μετά τις διαφημίσεις, γιατί μου λένε. Ξέρετε, στην τηλεόραση δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζει πρώτα η ροή προγράμματος, οι διαφημιζόμενοι. Θα βγουν λεφτά. Ακριβώς, μιας και μιλάμε για λεφτά, κάπως έτσι πληρωνόμαστε κι εμείς. Να σας πω επίσης ότι αυτό εδώ πέρα είναι το σημερινό μας δώρο, είναι αυτό εδώ πέρα το γραφείο από την εταιρεία Μοντέκο και δεν είναι μόνο το γραφείο, είναι το γραφείο, τα ραφάκια, είναι το χαλί που βλέπετε και από τη Βιοκαρπέτ και η καρέκλα και 5.000 ευρώ. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα. Να σας δώσω τα τηλέφωνα και να πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε να δούμε τα τηλέφωνα του διαγωνισμού. 901-645-45. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία και διαφημίσεις. Θα συνεχίσω να δίνω το λόγο σε φοιτητές. Γιατί μιλήσαμε όλοι εμείς, τα παιδιά μίλησαν μόνο δύο φορές. Πάμε να ακούσουμε την Άννα την Ζαχαριάδου. Έχεις μικρόφωνο, ναι. Κυρία Στεφανίδου, ακούστε. Κανένας φοιτητής δεν έχει πει και ποτέ δεν πρόκειται να πει και να ταχθεί υπέρ των απολύσεων ή μιας βάρβαρης μορφής διαθεσιμότητας, κινητικότητας. Καταλαβαίνουμε τα δίκαια των διοικητικών υπαλλήλων. Καταλαβαίνουμε ίσως και κάποια λογική του Υπουργείου ή συνήθως η απάντηση είναι κάπου στη μέση σε όλα αυτά. Αλλά όπως είπε και ο Βασίλης πριν, το θέμα μας εδώ πέρα δεν είναι κατά πόσο είναι ορθή η διαθεσιμότητα και η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Το θέμα είναι, και αυτό μπορείτε να ρωτήσετε κάθε γονέα, κάθε φοιτητή, σε ποιον πέφτει ο αντίκτυπος πάνω. Και δυστυχώς πέφτει πάνω σε εμάς, τους φοιτητές. Και πόσο μάλλον σε μία εποχή που η κρίση έτσι μαστίζει την Ελλάδα, δυστυχώς. Mm-hmm. Πρέπει να ρωτήσουμε λοιπόν το μέσο φοιτητή, το μέσο γονέα και όχι μόνο το φοιτητή, όπως κάποιοι από εμάς που θα είμαστε από τους τυχερούς που έχουμε περάσει στον τόπο μόνιμης κατοικίας μας. Να ρωτήσουμε τους γονείς που πληρώνουν ενίκια ενώ είναι 9 εβδομάδες κλειστά τα πανεπιστήμια. Όχι μόνο τα ενίκια, αλλά και κάποιο χαρτζιλίκι που πρέπει να δώσουν στα παιδιά τους. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι να διεκδικούμε
το αυτονόητο, δυστυχώς. Δηλαδή, κάποιες φορές αισθάνομαι γελία να διεκδικώ, να κάνω μαθήματα στη σχολή που πέρασα. Όχι επειδή πλήρωσα, αλλά επειδή ένα χρόνο πραγματικά. Το ξέρουμε, δηλαδή είναι το πιο επώδυνο οι Πανελλήνιες. Διαβάσαμε όλοι. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τα μαθήματά μας. Υπάρχει ο διάλογος, υπάρχει η διαπραγμάτευση. Το Υπουργείο και το κάθε Υπουργείο και οι πρόεδροι εδώ των διοικητικών υπαλλήλων και οι Βρετανικές αρχές πιστεύω μπορούν να τα βάλουν κάτω να βρουν μια μέση λύση. Και εκτός των άλλων, συμφωνώ και με τον Βασίλη σε αυτό που είπε ότι. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλη χώρα αυτό, να κλείνουν κάθε και λίγο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ίσως να ξεκίνησε όλο αυτό. Έχουν μια δυσκολία οι Έλληνες στο να συνομιλήσουμε, να συνεννοηθούμε, να συναποφασίσουμε. Η απεργία που ξεκίνησε στην αρχή, ίσως να δικαίωσε τους διοικητικούς υπαλλήλους. Ναι. Αργότερα όμως, τόσο πολύ που το τράβηξε, ίσως να χάνουν και το ίδιο το δίκιο. Να δώσουμε το λόγο και στην Κολιαράκη την Κυριακή. Νομίζω ότι το βασικό είναι να καταλάβουμε ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή τα πανεπιστήμια δεν είναι κλειστά από τους εργαζόμενους. Τα πανεπιστήμια κλείνουν από την κυβέρνηση. Mm-hmm. Η συρρήκνωση του διοικητικού προσωπικού σε συνδυασμό με όλες τις υπόλοιπες πολιτικές που ασκούνται από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, έχουμε μια τεράστια μείωση του προϋπολογισμού, ειδικά φέτος, ας πούμε. Όλα αυτά τα πράγματα θα οδηγήσουν τα πανεπιστήμια σίγουρα σε κλείσιμο, σε αδυναμία λειτουργίας. Και είναι φανερό, οι επιπτώσεις της υποχρηματοδότησης και όλες αυτές τις κατάστασεις και της μείωσης του προσωπικού φαίνονται από τώρα στα ιδρύματά μας. Επομένως, τα ιδρύματα είναι κλειστά τώρα για να μην κλείσουν για πάντα. Εγώ νομίζω ότι οι φοιτητές θα πρέπει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά σίγουρα οι φοιτητές θα πρέπει να είμαστε στο πλάι των εργαζομένων, γιατί ο αγώνας τους είναι στην ουσία αγώνας για το δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν θα μπορεί να λειτουργήσει το πανεπιστήμιο χωρίς αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μάλιστα. Το διδακτικό προσωπικό του Μετσόβιου, κύριε Σταθόπουλο, ο κ. Σταθόπουλος είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού. Αποφάσισε τη Δευτέρα να πάει στο Μετσόβιο. Να κάνει μάθημα. Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε γενικά. Χωρίς διοικητικούς μεν, αλλά. Ναι. Γενικά. Οι καθηγητές των πανεπιστημίων στη μεγάλη τους πλειοψηφία θέλουμε ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο, γιατί το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ο ζωντανός οργανισμός ο οποίος θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Τα κλειστά πανεπιστήμια είναι δυστυχώς νεκρά ιδρύματα τα οποία δεν μπορούν να μας βοηθήσουν να δώσουμε λύσεις. Τώρα, σε αυτή την περίοδο που ζούμε, το Πανεπιστήμιο περνάει μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση, όπως βέβαια και η ελληνική κοινωνία. Η χρηματοδότησή του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα τους τελευταίους μήνες με τα διοικητικά στελέχη των πανεπιστημίων. Δυστυχώς το Υπουργείο χειρίστηκε, ο Υπουργός συγκεκριμένα, χειρίστηκε με πάρα πολύ λάθος τρόπο το όλο ζήτημα και υπάρχουν συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένες ευθύνες γι' αυτό. Και το κυριότερο λάθος που κάνει είναι ότι δεν κάθεται να μιλήσει για να βρει λύσεις. Γιατί στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Στη Δημοκρατία όλα λύνονται πάνω στο τραπέζι με συζητήσεις. Και αρκεί να υπάρχει διάθεση να βρεθεί λύση. Δεν γίνονται με πόλεμο, ειδικά μες στο πανεπιστήμιο. Δεν νοείται να πολεμάει ο ένας τον άλλον. Και δυστυχώς ο Υπουργός είναι και συνάδελφος και θα έπρεπε να είναι μπολιασμένος με αυτή την νοοτροπία. Όλοι μας του έχουμε ζητήσει να πάει σε διάλογο, γιατί αυτός έχει την κεντρική ευθύνη και αυτός έχει την ευθύνη να φωνάξει τους Πριτάνης και να φωνάξει και τα στελέχη των πανεπιστημίων. Και αυτός τελικά έχει και την ευθύνη της λειτουργίας των ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης. Την ευθύνη της λειτουργίας τώρα, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν την έχει μόνο ο Υπουργός Παιδείας. Αυτός έχει την κεντρική ευθύνη, είναι το Υπουργείο. Εντάξει, το Υπουργείο... είναι λίγο λεπτό το ζήτημα. Όχι. Το Υπουργείο έχει την κεντρική ευθύνη της λειτουργίας. Όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα θέλει να λειτουργήσουν τα ιδρύματα. Κανένας δεν θα σας πει ότι εγώ δεν θέλω να λειτουργήσουν τα ιδρύματα. Όλοι θέλουμε να λειτουργήσουν τα ιδρύματα. Όλοι θέλουμε
να υπάρχει συνεργασία, διάλογος και βέβαια και οι φοιτητές μας είναι αυτοί που δεν φταίνουν σε τίποτα να πληρώνουν την ΥΦΗ. Βέβαια δεν την πληρώνουν μόνο οι φοιτητές, έτσι. Και οι καθηγητές. Όλοι μας την πληρώνουμε. Όχι μόνο οι φοιτητές, όχι μόνο οι καθηγητές, όχι μόνο τα διοικητικά στελέχη, όλοι. Και τελικά το πανεπιστήμιο είναι αυτό που υποβαθμίζεται και που χτυπιέται. Και εδώ θα πρέπει να πω ότι έχει απαξιωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην ελληνική κοινωνία η εικόνα του ελληνικού πανεπιστημίου. Δεν είναι σωστή αυτή η εικόνα της απαξίωσης που υπάρχει. Αν κάτσει κανείς και δει από μέσα, για μας που ξέρουμε το ελληνικό πανεπιστήμιο, είναι πολύ ψηλή η ποιότητα της πλειοψηφίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων μας. Φαντάζομαι θα συμφωνήσει ο κύριος Πρίτανης σε αυτό. Φαντάζομαι θα συμφωνήσει και ο υπουργός ο ίδιος, αν τον ρωτήσετε, θα συμφωνήσει σε αυτό. Είναι πάρα πολύ ψηλή η ποιότητα και αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί δείκτες που μπορούν να το δείξουν αυτό. Αλλά ο κυριότερος δείκτης είναι οι φοιτητές μας που βγαίνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ειδικά αυτόν τον καιρό που, με την κρίση που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, οι φοιτητές μας που φεύγουν στο εξωτερικό γίνονται ανάρπαστοι. Οι απόφοιτοί μας, μάλλον, που φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν μπορούν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα, γίνονται ανάρπαστοι. Όσοι πάνε έξω, η δικιά μου εμπειρία λέει ότι πετυχαίνουν. Αυτό δείχνει ψηλή ποιότητα. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να το χαλάσουμε και σε αυτό πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Μάλιστα. Κυρία Σιδηροκαστρίτου. Ναι. Εγώ θέλω να ξεκινήσω με την αγωγή του Υπουργείου Παιδείας και θέλω να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, η αγωγή αυτή ρίχνει λάδι στη φωτιά. Δεν βοηθάει στην επίλυση του προβλήματος, γιατί σε λίγο θα βλέπουμε να συνεχίζεται βεβαίως η απεργία των διοικητικών με ακόμη πιο ισχυρά επιχειρήματα και δεν ξέρω τι άλλο. Και στο τέλος θα βρεθούν οι φοιτητές και οι οικογένειες στη μέση, σε αυτό που σήμερα υπάρχει και λέμε για μια παρατεταμένη κρίση και μια δυστυχία. Άρα, το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να βρει άλλο τρόπο και θέλω να ρωτήσω εδώ τους φίλους προέδρους εάν είχαν άλλο τρόπο πια σήμερα, τώρα που μιλάμε, αντίδρασης πέραν αυτής της παρατεταμένης ομοιρίας των φοιτητών. Δηλαδή, έχετε κάνει τόσες πολλές μέρες αυτή την απεργία. Να συμφωνήσουμε ότι γίνεται με άδικο τρόπο αυτή η επιλογή της διαθεσιμότητας και της κινητικότητας. Να συμφωνήσουμε ότι θα είναι ξέφραγο αμπέλι τα πανεπιστήμια, οι βιβλιοθήκες, τα πάντα. Στο μυαλό μου πηγαίνει το εξής, ότι εσείς είστε αυτοί που έχετε δώσει ένα παράδειγμα τόσα χρόνια, έχετε περάσει από τα πανεπιστήμια, δίνετε ένα παράδειγμα στα παιδιά. Έχετε άλλο τρόπο να αντιδράσετε και να σταματήσετε όλη αυτή την ιστορία τώρα. Έχετε, δηλαδή, κυρία Μιχοπούλου. Δηλαδή, να σας πω, παράδειγμα. Έχετε εκνευριστεί και πάτε και τα σπάτε στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό να το καταλάβω. Κάνετε δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά όταν έχει έρθει ο άλλος από την επαρχία ή έχει μετακινηθεί δεν ξέρω εγώ από πού και δεν έχει οικογένεια να ζήσει, δεν υπάρχει τίποτα. Πώς είναι δυνατόν αυτούς εδώ πέρα να τους κρατάμε σε τέτοια εκκρεμότητα και αγωνία και τις οικογένειες. Και σίγουρα θα έχετε και παιδιά, ανήψια, στα πανεπιστήμια. Καταρχήν να πω κάτι, ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν υπάρχει περίπτωση να βγει η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Ναι. Έχουμε φροντίσει και υπάρχει προσωπικό ασφαλείας εκεί που πρέπει, οπότε εντάξει, δεν νομίζω αυτό. Ναι. Να μας εγώ λέω... Πέρα από αυτό, θέλουμε να πούμε, εμείς ξέρουμε ότι στο Πανεπιστήμιο υπάρχουμε γιατί πρέπει να υπηρετούμε τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και να εξυπηρετούμε τους φοιτητές. Συμφωνώ, να σας είμαστε ρωτήσω. Ένας κρίκος της αλυσίδας. Όμως κάτι. Από εκεί και πέρα η αδιαλαξία του Υπουργείου Συμφωνή. Δεν μας άφησε άλλα περιθώρια. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εδώ και 9 εβδομάδες ένας συνάδελφος να βγει και να πει ότι off δεν πάει πια. Εγώ είμαι από αυτή την παράταξη και δεν λέτε, θα κάνω απεργία. Όλα αυτά που λέτε, τα ακούμε είναι και ο μόνος τρόπος για να διεκδικήσουμε. Τα διαβάζουμε με προσοχή. Αλλά στη ζωή και στις δουλειές μας έχει αποδειχτεί το ουδή σαν αντικατάστατος. Και για να λέει λοιπόν αυτός ο υπουργός και αυτός ο γενικός ότι έχει λύση για τα πανεπιστήμια, ιδού η ρόδος, ιδού και το πείδημα. Δεν έχει λύση. Ας μας δώσουν τη λύση. Δεν έχει λύση. Και μέχρι εχθές θέλω να σας πω ότι
Συγγνώμη, με όλο το σεβασμό, γιατί καταλαβαίνω τι σημαίνει διαθεσιμότητα και θέλω αγωνία. Θέλω να εξηγήσω δύο πράγματα. Συγγνώμη, μένετε πάνω σε αυτό συνέχεια, στην διαθεσιμότητα. Να εξηγήσουμε δύο πράγματα για τις κινήσεις του Υπουργού. Μας έβαλε τα πανεπιστήμια και έκαναν αξιολόγηση. Δόθηκε αυτή η αξιολόγηση εμπρός θεσμά. Λοιπόν, και ήδη είχε προαποφασίσει ότι από τα μεγάλα πανεπιστήμια θα φύγουν αυτά τα άτομα. Σύμφωνοι. Λοιπόν. Να σας ρωτήσω κάτι. Εμείς θέλουμε ανοιχτό, αλόβητο, σύγχρονο το ελληνικό πανεπιστήμιο. Έχουν απολυθεί με το μνημόνιο χιλιάδες ιδιωτικοί υπάλληλοι. Δεν θα πρέπει να δώσετε στην ελληνική κοινωνία το επιχείρημα του βολεμένου καταρχήν, γιατί μέχρι χθες ήσασταν συμβασιούχοι. Η προηγούμενη κυβέρνηση Καραμανλή ήταν αυτή που σας έκανε μόνιμους. Και τώρα, δεν είμαστε μόνιμοι. Είμαστε ορίστου χρόνου. Από το 2001. Στο πανεπιστήμιο, έτσι εγώ, δεν είναι. Εγώ προσωπικά. Άλλοι είναι. Εγώ η σύμβαση ορίστου χρόνου, αυτό δεν είναι. Ναι. Είσαστε κατά μία έννοια μόνιμοι. Μόνιμος λοιπόν, και απολύεται, πώς γίνεται. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Μόνιμος και απολύεται. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Αυτό είναι θέμα νόμου. Μα εσείς λέτε ότι είμαστε μόνιμοι. Μόνιμοι ήσασταν μέχρι τώρα. Δεν ήσασταν συμβασιούχοι, όπως ήταν πριν το 2000 κάτι. Οποιοςδήποτε μέχρι να απολυθεί μόνιμος με αυτή τη λογική. Οποιοςδήποτε μέχρι να απολυθεί είναι μόνιμο. Να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Θα συνεχίσετε την απεργία. Εμείς εδώ δεν μπορούμε. Μέχρι και την Παρασκευή έχει πάρθει απόφαση από τη Γενική Συνέλευση και φυσικά θα τη συνεχίσουμε. Την Παρασκευή υπάρχει νέα Γενική Συνέλευση. Εγώ δεν μπορώ να σας πω αν θα τη συνεχίσουμε όλοι ή όχι. Το ίδιο σημαίνει και στο Εθνικό Μετσόβιο. Η Γενική Συνέλευση είναι αυτή που αποφασίζει και αποφασίζει ομόφωνα τις τελευταίες. Αυτό που είπε βεβαίως. Προσωπικά, μαζί με τον Γραμματέα, έχουμε προτείνει την επέκταση του προσωπικού ασφαλείας για εγγραφές και για άλλες υπηρεσίες που θεωρούμε. Φυσικά δεν πέρασε από τη Γενική Συνέλευση και φυσικά εμείς πρέπει δημοκρατικά να ακολουθήσουμε και να ό,τι η απόφαση παίρνει. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το λόγο στην Λία. Τη Λία την Παπαμικρούλη. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας το πρώτο πράγμα σχεδόν που μαθαίνουμε στη νομική. Το δικαίωμα του ενός σταματά εκεί που ξεκινά το δικαίωμα του άλλου. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να απολυθεί κανένας, ούτε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, αν και τα θεωρούμε λίγο συνώνυμα. Αλλά απ' την άλλη, έχουμε και εμείς δικαίωμα σε δημόσια δωρεάν παιδεία. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μας. Ένας... Είναι νομική. Η νομική είναι. Ένας... Είναι άλλος νομικής εδώ. Όχι. Εσύ να πολιτικού. Ένας λαός ο οποίος δεν έχει παιδεία και δεν έχει μόρφωση, δεν μπορεί να πάει μπροστά, είναι απλό, δεν μπορεί να προοδεύσει. Αυτή τη στιγμή εμείς οι φοιτητές είμαστε όμοιροι σε μια κατάσταση αδράνειας, αβεβαιότητας, αεργίας. Και είμαστε στην πιο παραγωγική μας περίοδο. Και σας ρωτάω, εγώ τι φταίω. Εμείς οι φοιτητές, τι φταίμε. Οι πρωτοετής είναι εν δυνάμει φοιτητές. Μπήκαν στο πανεπιστήμιο θεωρητικά, αλλά δεν γράφτηκαν ποτέ. Δεν έχουν χαρεί την εισαγωγή τους στο αυτό πανεπιστήμιο, είναι τα πρωτάκια. Τι απογοήτευση. Απογοήτευση. Μετά από όλο αυτό το νόημα. Σε εμάς δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Δηλαδή παρουσιάζονται λίγο. Την απογοήτευση να έχεις δύο άνεργους γονείς στο σπίτι σου την βάζουν. Είναι πιο μικρή από την απογοήτευση. Αν πληρώνουν κιόλας για το φοιτητή στην Αθήνα, ακόμα χειρότερα. Αυτό λένε. Ξέρετε όμως οι άνεργοι γονείς ήταν μαζί μας όταν τσοκοτάκαλεσαμε τους φοιτητές μας, στους πρωτοετής μας. Ήταν μαζί μας. Ειδικά οι γονείς που έχουν προβλήματα και καταλαβαίνουν. Διότι το ταλέπι για την απογοήτευση σε ένα ίδρυμα που θα μπει. Γιατί κανείς φοιτητής δεν έχασε πότε την εισαγωγή σε ένα ίδρυμα επειδή γράφτηκε αργότερα. Και να συγκρίνει με την απογοήτευση του να μπαίνει μηδέν μισθό στο σπίτι. Εμείς έχουμε συναδέλφους που είναι ήδη ο ένας σύντροφος της οικογένειας, είναι άνεργος εδώ και 2-3 χρόνια. Τώρα θα είναι και ο άλλος άνεργος. Θα βάλουμε στη ζυγαριά την απογοήτευση του να χάνει κανείς τη δουλειά του και να μην ταΐζει τα παιδιά του με το ότι θα γραφτεί τον Νοέμβρη και τον Σεπτέμβρη. Στην ίδια ζυγαριά είσαστε. Δεν μπορεί να μπει στην ακριβώς ζυγαριά, την ίδια. Γιατί αυτός που έχει στείλει το παιδί του στην Αθήνα πληρώνει και το παιδί δεν φυτά, δεν εργάζεται. Θα πλήρωνε και φυτούσε. Δεν τζάμπα τα ενίκια. Και εσείς αν χάσει τη δουλειά σας το ίδιο είναι. Θα πλήρωνε και αν φυτούσε πάντως. Και αν φυτούσε θα πλήρωνε. Δεν θα έπαιρνε τζάμπα το ίδιο. Το ενίκιο το ίδιο θα ήταν. Επειδή μένετε συνέχεια στο θέμα διαθεσιμότητας κινητικότητας και επειδή αναφέρθηκε και ο ιδιωτικός τομέας, έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν διαφέρουμε από τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, από τους συναδέλφους τους βλέπουμε ότι είμαστε όλοι. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι εκείνοι είναι χιλιάδες που έχουν απολυθεί. Συμφωνώ. Εδώ λέω λοιπόν πολύ, ότι εμείς εδώ παλεύουμε και για ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Παλεύουμε αυτό που είπατε για το μέλλον των παιδιών μας.
Εάν αύριο μεθαύριο η φοιτήτρια που ακούσαμε πριν από λίγο της νομικής ζητηθεί να πληρώνει δίδακτρα, ζητηθεί να πληρώνει τα βιβλία της, θα πει ότι ναι, καλά κάνανε τότε αυτοί οι συνάδελφοι διοικητικοί και αφήσαν αυτή την απεργία και πήγε έχει το Υπουργείο. Κοιτάξτε, βεβαίως. Και μάλιστα επειδή είναι φοιτήτρια της Παντίου, ναι. Από τη, όχι της νομικής, κάποια άλλη κοπέλα είναι δηλαδή, από την Πάτιο. Να μην βάζουμε θέματα στο τραπέζι που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Ισχύουν. Είναι, όχι, είναι ήδη τα προβλήματα τόσο μεγάλα. Το Πάτιο πριν από περίπου ένα μήνα πήρε απόφαση. Την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Το Πάτιο πριν από ένα μήνα. Μην το πάμε τόσο μακριά. Να μείνουμε λίγο στο πρόβλημα το σημερινό. Μα εκεί θα πάει. Ζητήσατε να απαντήσετε στην. Σα κάλυψε. Θέλω να της πω ότι επειδή είπε δωρεάν παιδεία, ναι. Η παιδεία αυτή πάει να παραδοθεί στον κάθε καραδοκούντα καιροσκόπο. Μα είμαστε μέσα στο μνημόνιο. Θέλεις να απαντήσεις, να πεις κάτι λίγα για να δώσουμε ό,τι μόνο αυτό πρέπει να καταλάβει. Ότι θα ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Άκουσα ότι οι φοιτητές στηρίζουν την απεργία αυτή των διοικητικών. Υπάρχουν όμως πάνω από 22.000 φοιτητές οι οποίοι έχουν υπογράψει ηλεκτρονικά και ζητούν το άνοιγμα των πανεπιστημίων. Και καθηγητές μαζί. Σε αυτούς τους φοιτητές, συγκεκριμένοι παράδειξη. Δεν θα μπούμε εμείς καν στη διαδικασία να και δεν ξέρουμε πόσο. Εμείς 9 εβδομάδες απεργίας, οι φοιτητές μας είναι δίπλα μας, μαζί μας, στηρίζουν την περιφρούρηση της απεργίας μας και μάλιστα ήταν και οι καθηγητές. 9 εβδομάδες και τα μέλη ΔΕΠ. Να δώσουμε στον Γιώργο τον Ματζαβά. Θα ήθελα να ρωτήσω τη συνάδελφο δύο θέματα έτσι απλά. Για ποιους φοιτητές 22.000 μιλάμε. Τους 22.000 φοιτητές που με την παρότριση της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας μάζεψαν και συνέλεξαν όλες αυτές τις υπογραφές. Και κάτι άλλο. Καλό είναι να μιλάμε για δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο. Ο κύριος Γενικός Γραμματέας, τουλάχιστον τρεις τομείς, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε 5 λεπτά, τους ιδιωτικοποίησε. Ξεκίνησε να λέει για την καθαριότητα, για την ασφάλεια. Σωστό. Σε ένα βήμα παραπέρα θα ιδιωτικοποιήσει ό,τι περισσότερο μπορεί. Και είναι σαφές ότι όλη η κατάσταση είναι απότοκο των νόμων Διαμαντοπούλου και Αρβανιτόπουλου. Η επίθεση δεν γίνεται. Η όλη κίνηση δεν έχει κάποιο μεταρρυθμιστικό χαρακτήρα. Η όλη κίνηση έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα. Να απορριθμίσει τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Είμαστε κοντά στον αγώνα των διοικητικών. Προφανώς και εγώ προσωπικά είμαι φοιτητής από επαρχία. Προφανώς και ξέρω τι σημαίνει να φοιτάς σε πόλη μακριά από το σπίτι σου, ποια είναι τα έξοδα, ποια είναι η κατάσταση. Όμως να σκεφτούμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Τι πτυχίο θα πάρουμε. Εάν χάσουμε ένα εξάμηνο, θα χάσουμε απλά ένα εξάμηνο. Προφανώς και δεν είμαστε υπέρ. Εκπροσωπώ την ΠΑΣΠ και προφανώς δεν είμαστε υπέρ του να χαθεί το εξάμηνο. Θεωρούμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον αγώνα των διοικητικών γιατί είναι δίκαιος. Γιατί σε σύγχρονα ιδρύματα στο εξωτερικό, οι διοικητικοί, ακόμη και στην κοιτίδα του νεοφιλελευθερισμού, την Αμερική, στα δημόσια πανεπιστήμια, η διοικητική συναλλογία είναι 7%. Στην Ελλάδα, η ίδια αναλογία είναι 6% και πρέπει να προσέξουμε ότι. Ποιοι είναι ουσιαστικά οι διοικητικοί, αυτοί που εμείς βλέπουμε στα πανεπιστήμια μας. Δεν δανείστηκαν αυτοί για να επιστρέψουν τα λεφτά όπως εμείς όμως. Εδώ είναι το κουμπί τώρα. Μα το ζητούμενο είναι συγγνώμη. Στην παιδεία. Από την ώρα που μπήκαμε στο μνημόνιο, έχει αλλάξει ζωή όλων μας. Γιατί να βάλουμε. Κύριε Σιδηροκαστρίτου, όμως δεν νομίζω ότι είναι μνημονιακή υποχρέωση για τα πανεπιστήμια. Δεν αναφέρθηκε ποτέ στο μνημόνιο. Δεν αναφέρθηκε αυτό, αλλά αναφέρθηκε. Μείωση των δαπανών στα πανεπιστήμια. Θεωρείτε ότι θα βγούμε από το μνημόνιο. Από 22 εκατομμύρια ευρώ μας ρίξανε στα έξοδα. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Μία ερώτηση θέλω να κάνω. Το επιχείρημα του Υπουργείου είναι προσχηματικό. Όχι, δεν αποδέχομαι. Είναι προσχηματικό το επιχείρημα. Θέλω να πω το εξής, ότι θα φτάσουμε σίγουρα να πληρώνουμε τα Τιάννα και κάποια στιγμή τα βιβλία, όπως έγινε και στα νοσοκομεία. Πιστεύετε, να μην ξεφύγουμε από τη συζήτηση, πιστεύετε ότι με την απεργία, που τους σεβόμαστε, την κάθε απεργία των ανθρώπων αυτών, μπορούμε σήμερα πια να γυρίσουμε τα πράγματα πίσω. Να πω μια κουβέντα. Ναι. Καταρχάς, με αυτό που είπατε, αποδεικνύεται ότι το επιχείρημα του Υπουργείου ότι ο αλγόριθμος που βγάζει δεν έχει να κάνει με περικοπές, αλλά είναι προσχηματικό. Δεν είμαστε χαζί. Έπρεπε να πούμε λοιπόν στον κύριο Κυριαζή που έφυγε γρήγορα, ναι. Ότι το επιχείρημά του ότι ακολουθεί κάποια διεθνή στάνταρ είναι προσχηματικό. Στην πράξη θα κάνει περικοπές λοιπόν. Επειδή συγκρίνεται την Μεγάλη Βρετανία, να. Την Αμερική κτλ. Το Υπουργείο έκανε. Το Υπουργείο ισχυρίστηκε ότι με αυτά τα στάνταρ, με τα στάνταρ που είναι 10 και 15 ανά 100 φοιτητές. Δεν έχει ακουστεί κάτι στην εκπομπή ακόμα καθόλου. Δεν έχει ακουστεί η ηρωίδα Ελληνίδα Μάνα, η οποία πληρώνει. Έτσι. Και είναι στο τηλέφωνο, γιατί πήρε μια κυρία και θέλω να την ακούσουμε. Έστω για 2-3 λεπτάκια. Ζήτησε να παρέμβει. Είναι Μανουλά. Δεν έχουν ακουστεί οι γονείς καθόλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε.
Με ακούτε? Ναι, ναι. Σας παίρνω από την επαρχία, ναι. Από Λαμία. Ναι. Η κόρη μου φέτος έκανε τον αγώνα της, όπως χιλιάδες παιδιά. Έδωσε εξετάσεις, πέρασε το Καποδιστριακό. Και το παιδί, εγώ είμαι άνεργη μητέρα από ιδιωτικό χώρο, το τονίζω, από τον ιδιωτικό χώρο. Έχω τρία παιδιά, το παιδί που έχει περάσει το Καποδιστριακό είναι το μεγάλο μου παιδί. Έχω άλλα δύο πίσω να σπουδάσω και να δώσω δρόμο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το παιδί κάθεται στην Αθήνα, εγώ πληρώνω ενίκεια, πληρώνω όλες τις δαπάνες και το παιδί δεν έχει ξεκινήσει. Οι κύριοι που κάνουν απεργία, ενδεχομένως με το δίκιο τους, δεν έχουν ρωτήσει κάθε οικογένεια πώς περνάει στο δικό της το σπίτι και πώς μεγαλώνει τα παιδιά της που τα σπουδάζει. Να ανοίξουν τα πανεπιστήμια τώρα είναι δικαίωμα των παιδιών. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε μία περιουσία στα ιδιωτικά φροντιστήρια για να μπούμε μέχρι εκεί και να μπαίνουν να κάνουν τον αγώνα τους και τα παιδιά να μην μπορούν τελικά να χαρούν αυτό που αγωνιστήκαν, το στόχο τους, το σκοπό τους. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Μόνο η μερίδα των δημοσίων έχει ζωή σε αυτό το τόπο. Που απολύονται και οι ιδιωτικοί είναι στο δρόμο κατά σειρώνει κάθε μέρα και δεν βγαίνει ένας να μιλήσει. Ντροπή. Να ανοίξουν τα πανεπιστήμια. Είναι απέτηση των φοιτητών μας. Η αγανάκτησή σας είναι κατανοητή και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλές οικογένειες σε αυτήν την κατάσταση. Εντάξει, τώρα, εννοείται ότι δεν είναι μοναδική σε αυτό το κόσμο. Ενδεικτικά εννοείται. Ακούσαμε μία μητέρα, έχουμε πάρει πάρα πολλά τηλεφωνήματα και mails δεν μπορούμε βεβαίως να βγάλουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν συμφέρει τους διοικητικούς να βρεθούν στη μέση μιας τέτοιας διαμάχης γονέων που φωνάζουν για τα πανεπιστήμια. Πρέπει να βρουν, κατά τη γνώμη μου, όλο το σεβασμό, ναι. Έναν άλλον τρόπο αντίδρασης. Εγώ μετά διότι μετά τις διαφημίσεις, θα ήθελα να μου πει ο κύριος Πρίτανης πώς κατάφερε να έχει ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας εκεί στην Πάτρα. Πράγμα. Το οποίο πια η φήμη του και στο εξωτερικό είναι εξαιρετική. Να πω το δώρο για να πάμε σε διαφημίσεις. Είναι αυτό εδώ πέρα το γραφείο, όπως το βλέπετε. Γραφείο, ραφάκια, καρέκλα και το χαλί. Το χαλί είναι της Βιοκαρπέτ και τα υπόλοιπα έπλα είναι της εταιρείας Μοντέκο. Μαζί με 5.000 ευρώ μετρητά θα σας δώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας για το διαγωνισμό. Σας θυμίζω ότι δεν είναι θέμα τύχης ο διαγωνισμός, είναι θέμα ταχύτητας. Δηλαδή, ο πιο γρήγορος κερδίζει, αυτός που θα πληκτρολογήσει πιο γρήγορα το μονοψήφιο αριθμό που θα ακούσει τον τηλεφωνητή. 901-645-45 και καλή σας επιτυχία. Διαφημίσεις. Άλλη μία μανούλα έχουμε στο τηλέφωνο, η οποία μας παίρνει από τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα μας παίρνετε? Ναι, καλησπέρα σας. Η κόρη σας είναι στα Γιάννενα? Συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή σας. Ναι, η κόρη μου σπουδάζει εδώ στα Γιάννενα. Ναι. Έχω 6 παιδιά. Από Κόρινθο είμαστε. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Το παιδί μου βρίσκεται με μία βαλίτσα αυτή τη στιγμή. Δεν μας δίνουν το δωμάτιο στις εστίες λόγω απεργίας. Είναι κλειστά τα γραφεία. Υπήρχε βράδυ που κοιμήθηκε σε παγκάκι. Μπορούν να μας πούνε. Να μας πούνε κάτι. Το άλλο μου παιδί σπουδάζει. Δεν μπορεί να δώσει τα μαθήματά του. Χάνει το εξάμηνο. Ζούμε με μία σύνταξη 400 ευρώ. Τα παιδιά μου δουλεύουν όλα για να σπουδάσουν. Μπορούν να μας δώσουν μια απάντηση, σας παρακαλώ. Τι θα γίνουν τα παιδιά μας? Και είναι και άλλα κορίτσια, φίλες της κόρης μου, που είναι με μία βαλίτσα στο χέρι. Και σήμερα ξέρετε τι μας είπανε, στα γραφεία. Δεν ξέρουμε καν πότε θα δοθούν τα δωμάτια. Μπορεί και Απρίλιο. Πού θα μείνουν τα παιδιά μας? Κυρία Τατιάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να απαντήσουμε, βέβαια δεν ξέρουμε να πάρω το λόγο. Για τα Γιάννενα δεν μπορώ να πω κάτι. Εμείς όμως σαν MEP έχουμε κάνει μία Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων, η οποία υπάρχει και τηλεφωνική γραμμή που μπορούν να καλούν είτε φοιτητές, είτε εργαζόμενοι, είτε μέλη ΔΕΠ για προβλήματα που έχουν προκύψει και που θεωρούμε ότι πρέπει να λυθούν άμεσα, όπως αυτό που είπε τώρα η μητέρα από τα Γιάννενα. Και τα εξυπηρετούμε. Και τα εξυπηρετούμε. Να σας πω κάτι. Γυρνάει πίσω στον κόσμο. Δηλαδή, βγάλαμε δεικτικά. Γίνεται χαμός από τηλέφωνα και mail. Γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλοί γονείς, πολλοί φοιτητές. Αυτό είναι ο κίνδυνος να χάσετε. Βγάλαμε ενδεικτικά κανένα δύο τηλέφωνα γιατί, για να καταλάβουμε ότι όλο αυτό τελικά γυρνάει πίσω, εκτός από τον Έλληνα φοιτητή, στην ελληνική οικογένεια, στον άνθρωπο ο οποίος
υποφέρει, έχει ματώσει για να μπει το παιδί σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και τώρα δεν μπορεί. Κύριε Μπρίτανη, εσείς πώς τα καταφέρατε και το έχετε ανοιχτό και γίνονται και μαθήματα στην Πάτρα το Πανεπιστήμιο και πώς τα καταφέρατε να έχει αυτή την πορεία, να μας πείτε. Πριν πάω εκεί, θα μου επιτρέψετε έτσι εν είδη εισαγωγής να βοηθήσω λίγο να κλείσει το παζλ, γιατί ξέρετε, λόγω και της λίγο χαοτικής συζήτησης, κάποιοι τηλεθεατές μπορεί να έχουν μπερδευτεί. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν κάτι. Πρώτα απ' όλα ότι η παιδεία είναι ένα δημόσιο αγαθό. Δεύτερον, αν υπάρχει μια ελπίδα να ξεπεράσει η χώρα μας τη σημερινή κοινωνική και οικονομική κρίση, αυτή εδρεύει στους χώρους των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Επομένως, το τονίζω αυτό για να πω τη μεγάλη εθνική σημασία που έχει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Εμείς λοιπόν, και αν θέλετε εγώ προσωπικά, συγγνώμη για το ακουστικό, παλεύουμε για ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Όταν όμως λέμε δημόσιο πανεπιστήμιο, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν εννοούμε απλά κάτι που είναι δωρεάν. Εννοούμε κάτι που είναι υψηλωτάτου επίπεδου, τολμώ να πω υπηρετεί την αριστεία, και δεύτερον λειτουργεί. Καταλαβαίνετε ότι αν κάτι από αυτά τα τρία λείπει, τότε δεν μιλάμε για σωστό δημόσιο πανεπιστήμιο. Τι συμβαίνει τώρα? Το τελευταίο διάστημα υπάρχει ένα φοβάμαι οργανωμένο, βαριά κουβέντα θα την πω, σχέδιο αποδόμησης του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Αυτό μπορεί να το δει κανείς εάν βάλει τα πράγματα κάτω και μελετήσει τι έχει συμβεί στο δημόσιο πανεπιστήμιο τα τελευταία 2-3 χρόνια. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, από εποχής της κυρίας Διαμαντοπούλου. Το πρώτο είναι ότι έχει διαλυθεί η κρατική επιχορήγηση. Ο τακτικός προϋπολογισμός έχει μειωθεί περίπου στο 50% και οι δημόσιες επενδύσεις κατά 75%. Τα αποθεματικά των πανεπιστημίων έχουν λαιλατηθεί, κοινό σκλαπεί. Χωρίς να ρωτηθούν τα πανεπιστήμια, μερικές μέρες πριν το κούρεμα αγόρασαν ομόλογα. Εν αγνία μας. Από 122 εκατομμύρια των ελληνικών πανεπιστημίων μείνανε 33. Συνεχίζω. Δεν υπάρχει προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 800 εκλεγμένα μέλη ΔΕΠ που τα τελευταία 3 χρόνια περιμένουν μία υπογραφή για να διοριστούν. Παρά την τελευταία υπόσχεση πριν από περίπου 2-3 μήνες ότι θα διοριστούν 402 μέλη ΔΕΠ στα πανεπιστήμια και άλλα 55 στα ΤΕΗ, αυτή η υπόσχεση παραμένει υπόσχεση. Επίσης, οι λεγόμενοι συμβασιούχοι, με το νόμο 407, έχουν πρακτικά εξαφανιστεί. Ενδεικτικά σας λέω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είχε περίπου 45, φέτος έχει μόνο ένα. Αν θεωρηθεί αυτό το ένα υποστήριξη. Επίσης, το τελευταίο χτύπημα είναι η απώλεια μελών διοικητικού προσωπικού. Ανοίγω παρένθεση για να πω ότι ένα πανεπιστήμιο για να είναι σοβαρό και υψηλού επίπεδου χρειάζεται βασικά όλες τις συνιστώσεις του. Χρειάζεται μέλη ΔΕΠ υψηλωτάτου επίπεδου και δόξα τω Θεώ τα πιο πολλά πανεπιστήμια στην Ελλάδα το έχουν. Χρειάζονται διοικητικό προσωπικό. Λένε μερικοί καλοπροαίρετα, μακάρα τι κάνει ο διοικητικός. Μα τι κάνει. Ο καθηγητής όταν μπαίνει στην αίθουσα να κάνει μάθημα, κάποιος πρέπει να έχει φροντίσει, να είναι καθαρή η αίθουσα. Καθαρές οι τουαλέτες που θα πάει φοιτητής. Τα ηλεκτρονικά, οι βιντεοπροβολείς να δουλεύουν. Δεν υπάρχει θέρμανση κλπ. Η κατάσταση που είδαμε πριν, η εικόνα στη φοιτητική αιστεία. Βεβαίως, ήταν τριτοκοσμική. Είναι απογοητευτική, είναι ανατριχιαστική. Γι' αυτό σας πέταξε όμως η πόντα ο γενικός περί αυτοδιοίκησης. Συνεχίζω. Γιατί έχετε ευθύνες κι εσείς. Βεβαίως και υπάρχουν ευθύνες. Σας λέω λοιπόν, αλλά στο ένα μια παράκληση. Στο έναν ήταν η αιστεία. Μια παράκληση. Θα προσέξατε ότι εγώ δεν διάκοψα κανένα. Σωστό. Ωραία. Το λέω για να το τηρήσετε και σε μένα. Έχετε δίκιο. Ωραία. Πολλές φορές ένιωσα την ανάγκη να διακόψω άλλους. Αλλά φημίζομαι για την υπομονή μου, κύριε Στεφανίδη. Σας λέω λοιπόν ότι η τρίτη συνιστόσα είναι οι φοιτητές μας. Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί. Καμαρώνουμε για αυτούς. Γιατί είναι παιδιά της ελληνικής οικογένειας. Τα στηρίζει η ελληνική οικογένεια. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Φαντάζεστε μέσα στην κρίση που ζούμε να μην υπήρχε ελληνική οικογένεια.
να μην υπήρχε η μάνα και ο παππούς, δεν θα μπορούσαμε να σπουδάσουμε σήμερα πολύ εξημών τα παιδιά μας. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι υπάρχει λοιπόν, και ελπίζω να έγινε κατανοητό αυτό από όλους, ένα σχέδιο αποδόμησης του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Το θέμα είναι, θα το επιτρέψουμε? Γιατί εγώ λέω ευθέως ότι τουλάχιστον εγώ όσο είμαι όρθιος δεν θα το επιτρέψω. Σας λέω λοιπόν ότι το χτύπημα αυτό το τελευταίο με τους διοικητικούς είναι ένα χτύπημα που χτυπάει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και το αυτοδιοίκητό του. Και βέβαια με ένα μη ορθολογικό τρόπο. Διότι και τις λεγόμενες αξιολογήσεις στείλαμε και είπαμε με ένα πολύ συστηματικό και λογιστικό, τολμώ να πω, τρόπο ότι δεν μας περισσεύει κόσμος, και όμως ενδεικτικά και μόνο ενδεικτικά σας λέω ότι με μία οριζόντια γραμμή, έχει σημασία το οριζόντιο, φεύγουν όλοι οι φύλακες, οι δικτοφύλακες του Πανεπιστημίου Πατρών. Ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει 2.700 στρέμματα στην Πάτρα, κάμπους, συν το Αγρίνιο. Και σας ρωτώ, ποιος θα φυλάει την περιουσία του ελληνικού λαού, αλλά και ποιος θα προστατεύει τους φοιτητές και τους εργαζομένους? Βέβαια, εδώ θα συμφωνήσω με τον Υπουργό, ότι και να φύγουν και οι φύλακες και όλοι, το Πανεπιστήμιο θα δουλέψει. Να σας πω κάτι, οφείλουμε να δουλέψει. Μόνο πως το ερώτημα είναι τι. Θα δουλέψει στη μορφή που ήτανε, ένα όρθιο ποιοτικό πανεπιστήμιο ή ένα πανεπιστήμιο τρίτης διαλογής? Διότι εγώ έκανα ξεκάθαρα τη θέση μου, ότι θέλω ένα ποιοτικό πανεπιστήμιο πρώτης γραμμής που δεν φοβάται να κάνει διεθνείς αξιολογήσεις και να βγαίνει σε πολύ καλές θέσεις. Όπως η Πάτρα και άλλα πανεπιστήμια, δεν θέλω να δικώ άλλα πανεπιστήμια, βγαίνουν σε πολύ καλές θέσεις. Σας λέω λοιπόν ότι... Εντυπωσιακή η θέση που πήρε το Πανεπιστήμιο. Βεβαίως και καμαρώνουμε γι' αυτό. Ναι. Όμως θα το είχαμε καταφέρει αν δεν είχαμε πολλούς διοικητικούς που δουλεύουν με αυταπάρνηση? Γιατί εγώ λέω ότι όχι. Σας λέω λοιπόν ότι πράγματι, αν φύγουν οι φύλακες, για να μείνω στο παράδειγμα, φυσικά και θα πάρουμε ιδιωτικές εταιρείες να μας κάνουν κάποια μορφής φύλαξη. Αλλά αυτό έλεγα και εγώ πριν, ότι κάποιος πρόχνει το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο στην αγκαλιά ιδιωτικών συμφερόντων. Μάλιστα. Και το ερώτημα είναι, το θέλουμε, κυρία Στεφανίδου? Γιατί αν το θέλουμε, να συμφωνήσω. Γιατί καταλαβαίνετε, για να ολοκληρώσω την εισαγωγή μου, γιατί ακόμα στην εισαγωγή είμαι. Έχω ένα φοιτητή που λοιπόν, τον έχω έννοια, γιατί είναι ένα που δεν έχει μιλήσει μόνο ακόμα, και δεν θέλω να τελειώσει. Μία πρόταση ακόμα για την εισαγωγή και μόνο. Σας λέω λοιπόν ότι κάποιοι, και ξέρετε καλά ποιους εννοούμε, δεν κρύβονται. Που έχω ερώτηση. Δεν κρύβονται. Ονειρεύονται τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ να σας πω κάτι. Δεν έχω τίποτα με το ιδιωτικό. Τι έπαθαν οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι που έχουν και καλό δημόσιο πανεπιστήμιο ότι... και ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Να ρωτήσω κάτι. Δεν έχω ερώτηση. Θα απαντήσω. Εκ των πραγμάτων. Βεβαίως. Να σας πω κάτι. Όχι, παρακαλώ. Θα απαντήσω. Ούτε ο σύντροφος. Θα σας απαντήσω. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ δεν τρομάζω από την αυριανή παρουσία ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ξέρετε τι με θλίβει? Ότι αυτοί που τα προετοιμάζουν και τα ονειρεύονται, προετοιμάζουν το δρόμο ενός εύκολα, αν θέλετε, επιτυχημένου ιδιωτικού πανεπιστημίου που θα έχει απέναντί του ένα διαλυμένο δημόσιο. Το θέλετε? Γιατί εγώ δεν το θέλω. Λοιπόν, όχι, αλλά πόσο συνάλλαγμα φεύγει το χρόνο στα ξαναπανεπιστήμια? Πολύ λιγότερο από ότι θα πληρώνουμε στα ιδιωτικά. Ναι, το ερώτημα στην κουβέντα. Είναι ο μόνος φοιτητής που δεν έχει μιλήσει και δεν θέλω να τελειώσει η εκπομπή. Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, εγώ είμαι από τους νέους του ΣΥΡΙΖΑ. Τρία σημεία να βάλω. Το ερώτημα σε αυτήν την κουβέντα καταρχήν είναι άμα θέλουμε να σπουδάζουν όλοι και όλες και να σπουδάζουν με τους όρους που το έβαλε ο κύριος Πρίτανης. Εκεί πήγαινε και όλη η κουβέντα για το ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο κτλ. Δεύτερο, ένα σημείο, η κουβέντα για το εξάμεινο το οποίο χάνεται συνέχεια. Καταρχήν, εγώ από όσο ξέρω, με διορθώστε αν κάνω λάθος, εξάμεινο στη μεταπολιτευτική Ελλάδα πρέπει να έχει χαθεί μία φορά. Δεν ξέρω αν το λέω. Καμία, ίσως. Και πέρα από αυτό, είναι ένα ζήτημα πολιτικής ευθύνης. Είναι και πολιτικό ζήτημα. Και όποιος
Το βάζει καλό είναι να το τοποθετεί και ως τέτοιο. Αυτό. Τρίτον, για να βγαίνει και ένα συμπέρασμα από αυτήν την κουβέντα, εγώ καταλαβαίνω τη σοβαρότητα και από τις παρεμβάσεις. Νομίζω δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να τα παίρνουμε ελαφρά. Απλά καλό είναι να βγαίνει και ένα συμπέρασμα, παρατηρώντας και αυτό που είπε, ξαναεπικαλούμε τον κύριο Πρίτωνη, τι συμβαίνει τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, η κυβέρνηση και το Υπουργείο έχουν πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις, έχουν κουρέψει τα αποθεματικά, εστίες, πανεπιστημιακές λέσχες που υπολειτουργούν. Πάρα πολλοί φοιτητές δεν μπαίνουν σε αυτές, όχι γιατί είναι κλειστά, απεργούν οι διοικητικοί, γιατί πλέον η κυβέρνηση έχει δίνει βάζει στις λέσχες και στις εστίες κόσμο με πολύ αυστηρά κριτήρια. Και πάρα εντάξει, πολύ... βέβαια, στις λέσχες ζούσαν και φοιτητές 22 χρόνια μέσα. Δηλαδή, είχαμε και απίστευτα φαινόμενα. Στις εστίες, λοιπόν, είδαμε... Το καταλαβαίνω αυτό. Είχαν κάνει κατάληψη άνθρωποι οι οποίοι έμεναν και δεν μπορούσαν... Αλλά το συμπέρασμα, μετά από 3 χρόνια, όπου κουρεύονται οι εστίες, κουρεύονται οι λέσχες, κόβονται αποθεματικά, μειώνει τη χρηματοδότηση. Τώρα απολύονται τόσοι άνθρωποι. Το συμπέρασμα είναι ότι αυταίνει η απεργή που δεν λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Εμένα μου φαίνεται πολύ λάθος συμπέρασμα και αυτό δεν το απευθύνω μόνο σε όσους είναι εδώ μέσα, το απευθύνω και σε όλους τους υπόλοιπους. Και τελευταίο, για τους φοιτητές, επειδή υπόθηκε, υπάρχουν αποφάσεις οργάνων των φοιτητών, υπάρχουν φοιτητές που συμμετέχουν στις διαδικασίες των εργαζομένων. Όταν έκανε υποδοχή πρωτοετών το ΕΚΠΑ από τους ίδιους απεργούς, είχε γεμίσει όλο το πανεπιστήμιο και το αντεπιχείρημα ποιο είναι, 22 υπογραφές ηλεκτρονικά. Που άμα κάτσω ένα απόγευμα, φτιάξω ένα βίντεο, θα έχει 22.000 υπογραφές. Ναι. Εσείς είστε. Έχετε υπογράψει κι εσείς. Εικάζονται, έχετε υπογράψει. Αυτό που θέλω να... Θα ξεκινήσω να απαντάω σε κάτι που είπε ο κύριος Πρίτανης. Και είχε και ακουστεί και στην αρχή. Μιλάμε για φύλακες. Πραγματικά, είμαστε εδώ που είμαστε. Πιστεύω ότι είμαστε καταρχάς νοήμονες άνθρωποι και όλοι... μιλάμε με την κοινή λογική. Ποια φύλαξη των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή και ήδη υπάρχοντες φύλακες, δηλαδή ποια φύλαξη, από ποιους βανδαλισμούς. Μακάρι να ήταν φυλαγμένα, αλλά δεν το βλέπουμε. Τα πανεπιστήμια πώς είναι έτσι, είναι άθικτα. Τώρα, για ποιους φύλακες. Σε αυτό που λέει, έχει δίκιο. Θέλουμε παραπάνω, δηλαδή. Παράδειγμα, ότι λείπει κόσμος και όχι πια. Χρειαζόμαστε παραπάνω, όχι λιγότερο. Τα άσυλα νομίας τόσα χρόνια, επειδή ήταν οι φύλακες. Εδώ που τα λέει, τα πανεπιστήμια έχουν καεί 100 φορές. Πού είναι οι φύλακες. Έχει ένα δίκιο σε αυτό που θέτει. Το επιχείρημα του συναδέλφου καταλήγει, ότι θέλουμε παραπάνω φύλακες, όχι λιγότερο. Στο Μετσόβιο πώς είναι οι φύλακες. Στο Μετσόβιο αυτή τη στιγμή κόβονται οριζόντια 35 φύλακες. Όχι πόσοι κόβονται, πώς είναι. Είναι 35. Είναι οριζόντιο το μέτρο και καταργείται όλους τους πλάβους. Δεν θα υπάρχουν φύλακες. Όχι. Δεν ξέρω σε ποιο. Δεν άκουσα το συνάδελφο. Να κοιτάξουμε τις αρμοδιότητες των φυλάκων και όχι τον αριθμό. Δηλαδή αν ο φύλακας έχει δεμένα τα χέρια του και μέσα σε ένα ίδρυμα μπορεί να λάβουν χώρα οτιδήποτε είδους πράξεις νόμιμες σημεί. Τότε να είναι και 100, αν δεν έχουν δεμένα τα χέρια τους, δεν έχουν κανένα νόημα. Πάντως, μαθηματικά. Δηλαδή, συγκεκριμένα για τις φύλακες. Μακάρι να ήταν και 35 και να κάνουν σωστά δουλειά. Εντάξει, υπάρχουν πειράματα που υπάρχουν. Πάντως, μαθηματικά, αν έχουν παραπάνω αρμοδιότητες, θα έχουν και ακόμα παραπάνω φύλακες. Σε όργανα αξίας εκατομμυρίων, αυτοί οι φύλακες, οι 35, συν άλλους 12 που είναι με σύμβαση έργου, προστατεύουν όλο αυτό το καιρό τα 1000 στρέμματα έκτασης. Επίσης θέλω να συνεχίσω και θέλω να μιλήσω για την... Επειδή, συγγνώμη, εσείς έχετε μιλήσει, έχετε τοποθετηθεί. Αλλά... Μία κουβέντα να ολοκληρώσετε, γιατί μίλησαν όλοι, έδωσα ίσο χρόνο σε όλους τους φοιτητές, σχεδόν. Επίσης, προσπάθησα. Όσον αφορά το αυτοδιοίκητο, ξέρουμε όλοι, είναι κοινώς αποδεκτό ότι όταν δέχεσαι παροχές από κάπου, όταν χρηματοδοτείσαι, είσαι υπόλογος εκεί πέρα. Επομένως, για να ενισχυθεί το αυτοδιοίκητο των πανεπιστημίων, καλό είναι και τα πανεπιστήμια να κοιτάξουν να μην είναι μόνο με το χέρι έτσι, στο κράτος, περιμένοντας χρήματα από το κράτος και κάθοντας, αλλά να βρει και το ίδιο τρόπους με τους οποίους να ζει σε σπόρους. Μάλλον ζει σε άλλη χώρα ο συνάδελφος. Ο συνάδελφος ζει σε άλλη χώρα. Βρήκαμε τον νέο Υπουργό Οικονομικών της Ελλάδας. Να ρωτήσω κάτι. Τόση ώρα λέγατε τις απόψεις σας. Εκείνος δεν μπορεί να πει την άποψή του. Είναι διαφορετική από τη δική σας, αλλά ακούστηκε... Ένα λεπτό.
δεν ξέρω τι ακούστηκε... που είναι. Κοιτάξτε όμως, ακούστηκε κυρίως η δική σας άποψη στην εκπομπή. Υποτίθεται μόλις είπε την άποψή του. Αυτό δεν έπρεπε. Υπήρξε μία ταραχή. Αναρωτήθηκε εδώ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Να ολοκληρώσω. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχεις άλλο χρόνο. Λυπάμαι. Χαίρονται οι υπόλοιποι. Καλησπέρα. Εδώ. Μπροστά η διοικητική. Να μην έχει χαθεί εξάμηνο. Ωστόσο, ας αναρωτηθούμε πόσες φορές έχουν κλείσει τα πανεπιστήμια από τη μεταπολίτευση και μετά. Ας το αναρωτηθούμε αυτό. Και πρώτη φορά. Μάζα από τους διοικητικούς πρώτη φορά. Και αυτό είναι μια πικρή αλήθεια. Γιατί έχουν κλείσει πάρα πολλές φορές τα ελληνικά. Από τους διοικητικούς είναι η πρώτη φορά. Τους λόγους που κλείσανε μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρει μόνο πόσες φορές κλείσανε. Οι λόγοι που κλείσανε. Γιατί κλείσανε και με το θάνατο του Τεμπονέρα τα πανεπιστήμια. Έπρεπε να είναι ανοιχτά. Στην Ελλάδα κλείνουν λίγο εύκολα τα πανεπιστήμια. Είναι ένα φάρμακο για όλους. Αυτό να το παραδεχτούμε. Το ποιο φταίει. Αν φταίνε οι κυβερνώντες, αν φταίνε οι Πριτάνης, αν φταίνε η αντιπολίτευση που κάνει απεργίες και οτιδήποτε. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, κάνει μια αντιπρόταση. Εν πάση περιπτώσει, κλείνουνε. Αυτό είναι γεγονός. Το ποιος φταίει και τα κλείνει είναι ένα άλλο θέμα. Το εύκολα είναι μια ποιοτική εκτίμηση που απαιτάει ένα κριτήριο. Πάμε σε διαφημίσεις, να δώσω το τηλέφωνο του διαγωνισμού τελευταία φορά, γιατί αμέσως μετά κάποιος θα πάρει το δώρο εδώ που έχουμε. Ένα γραφείο με την καρέκλα του, με τα ράφια του, με ένα χαλί από την Biocarpet. Συνεχίζουν. Από την εταιρεία τη Μοντέκο είναι το γραφείο. Πάμε να δώσουμε παρακαλώ τα τηλέφωνα. 901-645-45. Μετά τις διαφημίσεις θα αναδειχθεί ο νικητής. Νικητής του διαγωνισμού και γεια σας, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κατερίνα Νικάκη. Θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες δύο ώρες ή και παραπάνω και τα πανεπιστήμια. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλές εκπομπές. Τώρα πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ όλους θερμότατα. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή. Καλό απόγευμα.